στοχεύουμε πάντα. Ναι, ωραία, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, νομίζω είναι ώρα να ξεκινήσουμε. Έχουμε εδώ και τους βοηθούς μας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν την άσκηση. Μισό λεπτάκι να με δείτε και εμένα. Μάλλον με βλέπετε εμένα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, καθαρά. Εγώ δεν με βλέπω. Δυστυχώς τώρα, αν με βλέπω εμένα και βγάλω το speaker view, το οποίο τους μπερδεύει, θα φανεί και στο βίντεο, όπως μάθαμε χθες, με εκείνο το ωραίο bug του Zoom. Οπότε προχωράμε και μου λέτε αν κάτι πάει στραβά σε σχέση με τη δική μου εικόνα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με κάνε ταρτάκι μισά ώρο λίγο παραπάνω θεωρία, που δεν είναι θεωρία, είναι από πρακτικής απόψεως αυτά που θέλαμε να πούμε για σήμερα, και στη συνέχεια παρουσίαση της άσκησης καθαρά. Από τους βοηθούς μας, είναι και βοηθοί στο κανάλι αυτή τη στιγμή, οπότε αυτό έχω σκοπό να κάνουμε σήμερα. Θα ήθελα και οι περισσότεροι από εσάς, όσο μπορούμε, να έχετε και κάμερες να σας βλέπω και ήχο, αλλά φυσικά όταν δεν μιλάτε, το καλύτερο είναι ο ήχος να είναι βουλωμένος, να είναι στο mute. Και όπως κάναμε και χτες, σηκώνουμε χέρι, σας κάνω unmute όποιος έχει κάποια ερώτηση. Οπότε, αν είμαστε έτοιμοι, υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση από οτιδήποτε έχουμε καλύψει προηγουμένως? Είμαστε εντάξει, σχετικά, φαντάζομαι. Δεν βλέπω κάτι ούτε στο chat, ούτε σηκωμένο χέρι, άρα νομίζω είμαστε καλά. Οπότε, χτες τι κάναμε? Χτες είχαμε φτάσει στο σημείο που είπαμε τη βασική ιδέα για το πότε μια γραμματική είναι αρκετά φιλική στο να γράψουμε parser με το χέρι, και έχουμε δείξει και λίγο τη γενική μορφή αυτού του parser, ότι είναι parser top-down, αναδρομικής καθόδου, recursive descent, δηλαδή με μια αναδρομική συνάρτηση ανά μη τερματικό σύμβολο. Λοιπόν, και για να το κάνουμε αυτό, βλέπετε φαντάζομαι τις διαφάνειές μου κανονικά, είχαμε φτάσει και μιλήσαμε για την έννοια των first, των first συμβόλων μιας προτασιακής μορφής, όπου είπαμε προτασιακή μορφή δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο μη τερματικά, μπορεί να είναι οποιοδήποτε μείγμα τερματικών ή μη τερματικών. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις είναι όταν ξεκινάει με μη τερματικά. Η έννοια του first, για παράδειγμα, όταν έχω κάτι του στυλ A, B, C, D, E, όπου τα A, B είναι μη τερματικά, είναι όλα τα τερματικά σύμβολα που μπορούν να παραχθούν σαν πρώτα σύμβολα οποιοδήποτε derivation που ξεκινάει από τη λέξη A, B, C, D, E. Οπότε, αν το A, για παράδειγμα, μας βγάζει D, C, B, B, τότε το D ανήκει σίγουρα στο σύνολο first, γιατί όπως βλέπουμε υπάρχει μία παραγωγή εδώ πέρα που κάνει, που μπορεί να έχει το σύμβολο D σαν πρώτο τερματικό από οτιδήποτε ακολουθήσει παραγωγές αυτής της συμβολοσειράς, αυτής της προτασιακής μορφής. Προτασιακή μορφή, ξανά, οποιοδήποτε string που περιέχει και τερματικά και μη τερματικά. Αντίστοιχα, αν το A έχει κενή παραγωγή, τότε στο first αυτής της προτασιακής μορφής θα ανήκει, όπως είναι φυσικό, και το first του B. Δηλαδή το B, το οποίο μπορεί να είναι B, C, ξανά B. Το B αυτό θα ανήκει στο first, στο σύνολο first αυτής της προτασιακής μορφής, γιατί παράγεται από την παραγωγή B, και μπορεί το A να εξαφανιστεί με κενό και στη συνέχεια να πάμε στο B. Αυτή η επεξεργασία του να δουλεύουμε με κενά θα είναι αυτό που πρόκειται να γενικεύσουμε σήμερα. Όλο αυτό γιατί το θέλουμε? Θέλουμε να φτιάξουμε parser ο οποίος σε κάθε σημείο, είπαμε ότι προσπαθεί να αναπαράξει ένα leftmost derivation, οπότε δεν έχει επιλογή σε σχέση με το ποιο μη τερματικό θα αντικαταστήσει, αλλά έχει επιλογή σε σχέση με το ποιον κανόνα θα εφαρμόσει. Αν, για παράδειγμα, ο parser μας βλέπει αυτή τη στιγμή ένα A, ξέρει ότι πρέπει να εφαρμόσει είτε τον κανόνα που θα αντικαταστήσει το A με το DCBB, είτε τον κανόνα που θα αντικαταστήσει το A με το ε, με την κενή συμβολοσειρά. Και πρέπει να έχει κάποιο κριτήριο
για να διαλέξει μεταξύ αυτών των δύο. Το πρώτο κριτήριο, θα μπορούσαμε να το διατυπώσουμε, δεν λαμβάνει υπόψη τις ειδικές περιπτώσεις, είναι ότι αν έχουμε δύο περιπτώσεις για το μη τερματικό σύμβολο A, A βγάζει α, A βγάζει β, θέλουμε τα α και τα β να έχουν κενό first, κενό σύνολο first. Αυτό που δεν καλύπτει αυτή η περίπτωση είναι το εξής, που το είδαμε χτες πολύ γρήγορα, την περίπτωση που όλη η συμβολοσειρά αυτή είναι κενή. Σε αυτή την περίπτωση, πώς θα διαλέξουμε ανάμεσα στους τρεις κανόνες που φαίνονται στη διαφάνεια 55, το A βγάζει χ, B, το A βγάζει ψ, C και το A βγάζει κενό, πώς ξέρω ότι μπορώ να διαλέξω ανάμεσα στους τρεις? Ανάμεσα στους πρώτους δύο είναι προφανές. Γιατί απλά κοιτάζω το επόμενο σύμβολο εισόδου. Έχω καταναλώσει τα πάντα μέχρι κάποιο σημείο, τα έχω ταιριάξει πλήρως, αυτό σημαίνει ότι αναπαράγω ένα leftmost derivation, και κοιτάζω το επόμενο σύμβολο εισόδου. Κοιτάζω ένα look ahead ενός συμβόλου. Αυτό είναι το leftmost, left to right, ένα. Οι γραμματικές LL1 που μας ενδιαφέρουν εδώ πέρα, που είναι αυτές που είναι πραγματικά φιλικές στο να γράφω parser με το χέρι. Η τρίτη περίπτωση είναι αυτό που δεν καλύψαμε και που θέλω να καλύψουμε σήμερα, να το τελειώσουμε, για να μπορούμε να έχουμε αυτή τη διέστηση και να συνεχίσουμε με την άσκηση με καλύτερη κατανόηση. Είμαστε OK μέχρι εδώ? Ναι, ωραιότατα. Λοιπόν, η έννοια λοιπόν που χρειαζόμαστε για να έχουμε ότι καλύπτουμε όλες τις περιπτώσεις και την κενή παραγωγή είναι η έννοια των follow. Το follow, εκεί που το first το ορίσαμε σε κάθε συμβολοσειρά, η έννοια του follow ορίζεται πάνω σε μη τερματικά σύμβολα. Οπότε έχουμε ένα follow, παράδειγμα, ενός συμβόλου A ή ενός συμβόλου B. Τι είναι το follow ενός μη τερματικού συμβόλου? Το follow ενός μη τερματικού συμβόλου είναι το τι μπορεί να ακολουθεί το σύμβολο σε οποιαδήποτε νόμιμη συμβολοσειρά που ανήκει στη γλώσσα της γραμματικής. Με οποιοδήποτε τρόπο την έχω παράξει. Αν είναι νόμιμη συμβολοσειρά, τι μπορεί να ακολουθεί το σύμβολο A? Αυτός είναι ο ορισμός. Αυτός είναι ο ορισμός του follow. Και για παράδειγμα εδώ πέρα, αν θέλουμε να δούμε τη γραμματική που βλέπουμε στη διαφάνεια 57, θα μπορούσαμε να δούμε κάλλιστα και αυτή που έχω εγώ στο δικό μου πίνακα. Αν θέλουμε να δούμε τη γραμματική εδώ, η γραμματική που βλέπουμε στη διαφάνεια 57 έχει σαν follow to A τι? Έχει οτιδήποτε εμφανίζεται δεξιά του A σε μια παραγωγή και το βλέπουμε αυτό στον κανόνα νούμερο 1. Ο κανόνας νούμερο 1 λέει το S παράγει A και δεξιά του το τερματικό Z. Αυτή είναι λοιπόν η εύκολη περίπτωση. Αυτή την εύκολη περίπτωση σε συντριπτική πλειοψηφία θα συναντήσετε στην πράξη. Δηλαδή ότι για να βρείτε τα πάντα που μπαίνουν στο follow ενός μη τερματικού συμβόλου, κοιτάζετε σε ποιανού κανόνα το δεξί μέρος εμφανίζεται αυτό το σύμβολο και κοιτάτε τι υπάρχει δεξιά του συμβόλου σε αυτό το κανόνα. Βλέπω το A εμφανίζεται σε αυτό το κανόνα στο δεξί μέρος. Άρα τι άλλο μπορεί να παραχθεί δίπλα του? Το Z. Αυτό το τερματικό ανήκει μέσα στο σύνολο follow. Τώρα, η ερώτηση είναι η εξής. Ας πούμε ότι εδώ πέρα για το σύμβολο B, σε αυτή τη γραμματική, έχω κάποιους κανόνες πιο κάτω. Αλλά δεν εμφανίζεται πουθενά αλλού το σύμβολο B σε δεξί τμήμα παραγωγής, εκτός από τον κανόνα νούμερο 2. Ποιο είναι το follow to B? Και αυτό είναι ερώτηση που περιμένω να μου πει κάποιος. Το κενό δεν μας καλύπτει, γιατί το follow to B θέλουμε να είναι το οτιδήποτε, ο ορισμός είναι οποιοδήποτε τερματικό σύμβολο που δεν είναι το κενό, οποιοδήποτε τερματικό σύμβολο της γραμματικής μου, δηλαδή χ, ψ, ζ εδώ πέρα,
το οποίο μπορεί κάπου σε κάποια νόμιμη φράση της γραμματικής, νόμιμη λέξη που ανήκει στη γλώσσα της γραμματικής πιο τυπικά, να εμφανιστεί δεξιά του be. Α, κάποιος μου λέει follow to A ή το Z, μου λένε άλλοι. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Όταν ένα μη τερματικό το δούμε στο πιο δεξί τμήμα μιας παραγωγής, ενός κανόνα, ή άλλη δική περίπτωση, όλα που είναι δεξιά του μπορούν να βγάλουν κενό. Όταν δηλαδή είναι στο τέλος, μπορεί να είναι στο τέλος του δεξιού τμήματος ενός κανόνα, τότε το follow του μη τερματικού είναι το follow της κεφαλής του κανόνα. Αυτή είναι η δεύτερη ειδική περίπτωση. Λέει κάποιος, δεν έχουμε ορίζει το β. Δεν με νοιάζει. Οποιοδήποτε ορισμό και αν έχω δώσει στο β, το β εμφανίζεται στο αριστερό μέρος. Έχω πει ότι το β δεν εμφανίζεται πουθενά αλλού σε δεξί μέρος. Δεν με νοιάζουν οι κανόνες που ορίζουν το β και το β και το σ. Αρκεί το B να μην εμφανίζεται πουθενά αλλού σε δεξί μέρος. Που και να εμφανίζεται δηλαδή, ισχύει αυτή η παρατήρηση, απλά θέλω να σας αναγκάσω να σκεφτείτε μόνο για τον κανόνα νούμερο 2. Το follow λοιπόν του B υποχρεωτικά είναι υπερσύνολο του follow του A. Αυτό μας λέει ο κανόνας νούμερο 2. Και λίγο πολύ αυτές είναι όλες οι περιπτώσεις. Υπάρχει και η άλλη ειδική περίπτωση που σας είπα, ότι μπορεί να μην εμφανίζεται στο τέλος, στο μη τερματικό, απλά και τα επόμενά του να βγάζουν κενό. Αυτή είναι ακόμα πιο οριακή περίπτωση. Αλλά με αυτές τις τρεις περιπτώσεις, την πολύ οριακή, την τελευταία και τις δύο τις πιο κανονικές, έχουμε πιάσει όλες τις περιπτώσεις για να ορίσουμε το follow. Δηλαδή, θέλω να βρω το follow ενός συμβόλου, κοιτάω σε ποιο κανόνα εμφανίζεται δεξιά, σε δεξί μέρος του κανόνα. Δεξιά του τι εμφανίζεται? Ό,τι εμφανίζεται εκεί δεξιά του, το first, ολόκληρη της προτασιακής μορφής που εμφανίζεται δεξιά του, ανήκει στο follow. Αν δεξιά του η προτασιακή μορφή όλη μπορεί να καταλήξει σε κενό, μπορεί να απαλληφθεί εντελώς, τότε το follow του μη τερματικού, όπως στην περίπτωση του κανόνα νούμερο 2, είναι το follow της κεφαλής του κανόνα. Δηλαδή το follow του B περιέχει, πιο σωστά, όχι είναι, το follow του B είναι τουλάχιστον το follow του A και μπορεί να υπάρχει κι άλλος κανόνας εδώ πέρα που δεν δείξαμε, που να έχει, να μας λέει και άλλα πράγματα για το τι θα μπει μέσα στο follow του B. Το είπα λίγο με λόγια, αλλά τα λόγια αυτά κάλυψαν όλες τις περιπτώσεις. Μπορούμε να δούμε και κανένα δύο παραδείγματα στις διαφάνειες. Υπάρχει όμως ερώτηση που θα μας το κάνει λίγο πιο κατανοητό αυτή τη στιγμή ή το παρακολουθήσαμε. Βλέπω χέρι, κάνω unmute. Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι. Αν στον τρίτο κανόνα είχαμε ψ ακολουθούμενο από B και μετά ακολουθούμενο από C, ποιο θα ήταν το follow του B? Λοιπόν, ας το κάνουμε αυτό γιατί είναι ωραίο παραδειγματάκι. Ας πούμε ότι εδώ έχω ακολουθούμενο... Αυτό είναι το παράδειγμα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ωραία. Εδώ πέρα, ο τρίτος κανόνας μας λέει ότι το follow του B περιλαμβάνει, πέρα από το follow του A, το οποίο μας το είπε ο δεύτερος κανόνας, περιλαμβάνει επίσης και ό,τι ξέρω για το first του C. Δεν σας έχω δώσει ακόμα ορισμό του C, οπότε δεν το ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι, αλλά ας πούμε... Τώρα γιατί αρνείται να γράψει, γιατί είμαι σε λάθος συμβολοσυρά με το ε. Ας γράψω σε αυτό. C, ας πούμε ότι έχω C βελάκι και κάποιο τερματικό. Χ και μετά ξανά C. Τότε το follow του B περιλαμβάνει και το Χ. Ας πούμε ότι το C μπορεί να βγάλει και κενό. Τότε ξανά το follow του B περιλαμβάνει το first του C, αλλά το C μπορεί να εξαλειφθεί και να γίνει απλά κενό. Άρα περιλαμβάνει το follow του A και λόγω του τρίτου κανόνα και όχι λόγω του δεύτερου κανόνα μόνο. Δηλαδή και να βγάζαμε το δεύτερο κανόνα, πάλι το follow του B θα ήταν υπερσύνολο του follow του A. Κατανοητό, okay. Έτσι που το εξήγησα. Οκ, okay, ναι. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι, δυστυχώς κάπου έχασα το...
Σας έχασα, δεν βλέπω αν υπάρχει χέρι, δεν υπάρχει χέρι, νομίζω είμαστε καλά. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω παρουσίαση. Δεν θα κοιτάξουμε τους συστηματικούς κανόνες σήμερα, γιατί δεν μας νοιάζει ο αλγόριθμος τόσο πολύ. Δηλαδή και όταν τους κοιτάξουμε θα τους ξεχάσετε. Από την επόμενη Δευτέρα μπορείτε να τους ξεχάσετε σχετικά άνετα. Μπορείτε να τους δείτε και στις διαφάνειες. Εμάς μας νοιάζει η διέστηση, γιατί η διέστηση σε γραμματικές οι οποίες είναι πολύ χειροπιαστές, όπως η διαγραμματική της άσκησης, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να την εφαρμόσουμε πολύ γρήγορα. Αν ξέρουμε τον ορισμό του first και του follow, είναι σχετικά εύκολο συνήθως να δούμε τι ανήκει στο κάθε σύνολο, αν τον έχουμε παιδώσει τον ορισμό, πραγματικά. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ ένα αντίστοιχο παράδειγμα, βλέποντας, δίνοντας πλέον ορισμούς B και C, μια σχετικά αντίστοιχη γραμματική, λέει εδώ πέρα ότι το... συγγνώμη, δεν έχει ερώτηση για το follow, αλλά έχει μια άλλη ερώτηση αρκετά καλή. Πότε μας ενδιαφέρει το follow to A? Και λέει ότι το follow to A μας ενδιαφέρει εάν το first to C περιέχει κενό. Γιατί το λέει αυτό? Βασικά, για να σας διευκολύνω, αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι το follow to B. Το B είναι αυτό που έχει έναν κανόνα που παράγει κενό και αυτός ο κανόνας δεν μπορεί να αποσαφινιστεί σε σχέση με τους άλλους δύο, το πότε θα εφαρμόσουμε το νούμερο 6 σε σχέση με το νούμερο 5 και το νούμερο 4, κοιτάζοντας μπροστά, εκτός αν ξέρω το follow to B. Το first to C θα περιέχει κενό σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο μη τερματικό σύμβολο. Που. Όχι, το first to C θα περιέχει κενό αν βγάζει κενό από μόνο του ή αν βγάζει κάποιο άλλο μη τερματικό, το οποίο αυτό βγάζει κενό. Σκέτο δηλαδή ένα άλλο μη τερματικό. Αλλά εδώ πέρα η ερώτηση μου, το θέμα εδώ της παρατήρησης για την ερώτηση που υπάρχει στη διαφάνιση είναι το εξής. Προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε ποιον κανόνα θα εφαρμόσουμε ανάμεσα στους 4, 5 και 6 όταν έχουμε μπροστά μας ένα B. Και βλέπω το επόμενο σύμβολο Λούκαχεν. Ένα σύμβολο μπροστά. Είναι χ, είναι ψ ή είναι κάτι άλλο? Εκεί χρειάζομαι το follow to B για να ξέρω ότι δεν μπορεί να περιέχει ούτε χ ούτε ψ. Για να είμαι σίγουρος ότι θα εφαρμόσω τον κανόνα νούμερο 6 με ασφάλεια. Ότι αυτός είναι ο σωστός επόμενος. Το follow to B είναι ό,τι θα προηγηθεί πρώτο-πρώτο, το first δηλαδή, του C. Αν το C όμως μπορεί να βγάλει κενό, τότε το follow to B είναι τελευταίο στον κανόνα νούμερο 2 και σε αυτή την περίπτωση το follow to B περιλαμβάνει το follow to A, το οποίο είναι το Z. Η γραμματική έτσι που την έχουμε γράψει αυτή τη στιγμή είναι LL1. Δεν ξέρω τι θα προσθέσουμε κάτω, αλλά είναι LL1. Εδώ πέρα μπορώ πάντα να ξεχωρίσω τους κανόνες 4, 5 ή 6. Αν δω χ σαν επόμενο σύμβολο βάζω τον κανόνα 4, αν δω ψ βάζω τον κανόνα 5, αν δω Z που είναι το follow to B στη χειρότερη περίπτωση, βάζω τον κανόνα 6. Είπαμε χτες σαν παράδειγμα ότι στο σύνολο χτες δεν παίρνει το έφυγμα. Θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι που το έχουν οι διαφάνειες εδώ πέρα, καταχρηστικά θα βάλουμε και το έψιλον στο first μιας ολόκληρης προτασιακής μορφής, εννοώντας ότι αυτή η προτασιακή μορφή μπορεί να εξαφανιστεί. Ότι μπορεί τελικά ολόκληρη να εξαλειφθεί με διαδοχικές παραγωγές και να βγάλει κενό. Οπότε ας το βάλουμε κατά σύμβαση. Υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή? Ωραία. Προχωρώ λοιπόν και εδώ θα σταματήσω με αυτό. Θα πω κάτι ακόμα που είναι λίγο άσχετο. Αλλά αυτός είναι ο βασικός ορισμός για το πότε μια γραμματική είναι LL1. Η βασική μας έννοια είναι αυτή του επαυξημένου συνόλου first. Επαυξημένο σύνολο first εφαρμόζεται σε μια παραγωγή. Δηλαδή, ξαναλέω πώς τα έχουμε ορίσει όλα αυτά. Την έννοια του first
την όρισα σε προτασιακή μορφή. Δηλαδή, σε κάτι πολύ γενικό. Σε οποιαδήποτε συμβολοσυρά, με οποιαδήποτε ακολουθία τερματικών και μη τερματικών. Την έννοια του follow την όρισα σε μη τερματικά. Και τώρα την έννοια του first plus, του επαυξημένου first, θα την ορίσω σε κανόνες. Το επαυξημένο first ενός κανόνα είναι το first της δεξιάς του πλευράς και εάν η δεξιά του πλευρά όλη μπορεί να εξαλειφθεί, μπορεί να γίνει κενό, και αυτό ας το γράψουμε κατά κατάχρηση, κατά σύμβαση, το κενό ανήκει στο first της δεξιάς πλευράς, τότε θα πάρουμε και την ένωση του follow to A. Αυτή λοιπόν είναι η έννοια του επαυξημένου first. Και μια γραμματική, ο ορισμός της είναι ότι είναι L1, εάν για οποιασδήποτε παραγωγές του ίδιου μη τερματικού, οποιαδήποτε ζευγάρια A παράγει Α και A παράγει B, Β, έχουν ξένα σύνολα επαυξημένο first. Το επαυξημένο first του A παράγει Α και το επαυξημένο first του A παράγει Β δεν έχουν κανένα κοινό σημείο, κανένα κοινό στοιχείο. Άρα, κοιτώντας ένα σύμβολο μπροστά, κάθε στιγμή μπορώ να ξεχωρίσω αν πρέπει ο επόμενος κανόνας που θα εφαρμόσω να είναι αυτός, ο A παράγει Α ή ο A παράγει Β. Και όλα αυτά θα τα δούμε και με παραδείγματα. Σημείο παύσης. Είμαστε ok έτσι που τα είδαμε τώρα. Κατά βάση. Δηλαδή έχουμε μια εμπιστοσύνη ότι αν κανείς ξανεπισκεφθεί τις διαφάνειες μέχρι τώρα, δει ένα-δύο παραδείγματα, ρωτήσει μία-δύο ερωτήσεις ότι το έχουμε, ότι δεν έχουμε χάσει τη βασική ροή, έχουμε χάσει ίσως κάπου τη λεπτομέρεια. Λοιπόν, έχουμε ένα αίτημα να ξαναμιλήσουμε λίγο για το follow. Το follow, ναι. Ωραία. Λοιπόν, έχω γράψει εδώ μια γραμματική. Και ας πούμε ότι της βάζω και ένα κορυφαίο σύμβολο, ότι ξεκινάνε όλα αυτά με AA. Η γραμματική είναι αυτή που βλέπω στον πίνακα. Που βλέπουμε στον πίνακα, αυτή που μόλις έβαλα σε τετραγωνάκι. Θα ήθελα σε αυτό το παράδειγμα να σκεφτούμε λίγο, δύο μη τερματικά έχουμε, το A και το B. Θα ήθελα να σκεφτούμε το follow του A και το follow του B. Ωραία. Είπαμε, τρεις περιπτώσεις, η μία πολύ οριακή, μία βασική, follow του A. Σε ποιους κανόνες από τους τέσσερις που έχουμε εδώ, το A εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του κανόνα, μόνο στον πρώτο. Τι μπορεί να ακολουθήσει? Ο κανόνας αυτός, εφαρμογή της λογικής που είπαμε, μας λέει ότι το follow του A είναι το follow του goal, του κορυφαίου μη τερματικού μας. Αυτή είναι η ειδική περίπτωση και το follow του goal θα το πούμε ότι είναι ένα ειδικό σύμβολο που θα το πούμε end of file. Ειδική περίπτωση, follow του G, follow του A είναι το end of file. Δεν έχει ενδιαφέρον follow με λίγα λόγια. Το A. Αλλά το end of file από μόνο του μας δίνει να καταλάβουμε ότι έχω δει κάποιον συγκεκριμένο κανόνα. Δεν είναι κενό πληροφορίας, απλά είναι η τετριμένη οριακή περίπτωση όταν θέλουμε να πούμε ποιο είναι το follow του κορυφαίου συμβόλου της γραμματικής. Επινοούμε ένα σύμβολο γι' αυτό και το λέμε end of file. Αργότερα στο εξάμεινο το end of file μπορεί να το συμβολήσουμε με το δολάριο. Εδώ πέρα, δυστυχώς, η ταπλέτα μου αυτή τη στιγμή έχει ένα προβληματάκι. Ένα λεπτό. Εσείς την εικόνα τη βλέπετε κανονικά πάντως, νομίζω, έτσι δεν είναι? Ωραία. Ναι, απλά η δική μου στην ταπλέτα έχει παγώσει και δεν μπορώ να κάνω κάτι.
αυτή τη στιγμή. Ένα δευτερόλεπτο, αλλιώς συνεχίζω λίγο προφορικά μέχρι να συνέλθει. Ωραία. Επειδή δεν συνέρχεται ακόμα η ταμπλέτα, ποιο είναι το follow to be που είναι η ενδιαφέρουσα περίπτωση. Βέβαια, έτσι που την έχω γράψει, τη γραμματική δεν είναι και πολύ σωστή. Γιατί λέω ότι δεν είναι σωστή η γραμματική. Και μόνο που θα κοιτάξετε το follow to be. Λοιπόν. Be end of file. Βασικά η πρώτη απάντηση είναι ότι αυτή η γραμματική δεν έχει σωστό ορισμό, γιατί το be είναι, ορίζεται μόνο αναδρομικά. Δεν ορίζεται χωρίς αναδρομή. Εντάξει. Μια χαρά θα μπορούσαμε να ορίσουμε και αυτή τη γραμματική, αλλά το μόνο που παράγει είναι το σύμβολο α. G παράγει A, α A. Το A μόνο κενό μπορεί να παράξει, γιατί με το που θα μπούμε στο B μπαίνουμε σε άπειρη αναδρομή. Οπότε ας του βάλω και μια περίπτωση ακόμα, για να είναι λίγο πιο λογικό. Ωραία, τώρα η ερώτηση λοιπόν. Ποιο είναι το follow to be? Το be εμφανίζεται σε δύο κανόνες. Το be εμφανίζεται στο δεξί μέρος δύο κανόνων. Εδώ και εδώ. Ο δεύτερος κανόνας, αυτός εδώ δεν μας δίνει πολύ πληροφορία, μας λέει ότι το follow to be είναι το follow to be. Οκ. Δεν είναι κανένας περιορισμός αυτός. Ο πρώτος κανόνας κάτι μας λέει. Μας λέει ότι το follow to be είναι το first όλων αυτών που ακολουθούν το be. Ποιο είναι το first της προτασιακής μορφής που ακολουθεί το be? Είναι μόνο το σύμβολο be. Το first, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, είναι το be. Άρα, follow to be, ξέρω ότι σίγουρα περιλαμβάνει το be. Και έτσι που την έχω γράψει τώρα τη γραμματική, περιλαμβάνει μόνο το be. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος να πιστέψω ότι περιλαμβάνει κάτι παραπάνω. Αν είχα βάλει και κάτι ακόμα. Δηλαδή, στη γραμματική μου έχω βάλει ότι το be μπορεί να παράξει μικρό be ή κενό. Τι αλλάζει εδώ? Αλλάζει ότι στο δεύτερο κανόνα θα πω το follow to be είναι το first αυτού που ακολουθεί, το οποίο είναι πιθανόν κενό, άρα το follow to be πρέπει να περιλαμβάνει και το follow to A, το οποίο follow to A το έχουμε υπολογίσει ότι είναι end of file, θα το γράψω έτσι, άρα αυτά τα δύο είναι τα σύμβολα που περιλαμβάνονται στο follow to be. Ακριβώς αυτό που έγραψε κάποιος για το ότι περιέχει το follow to A. Βοήθησε το παράδειγμα καθόλου? Ρε. Αυτό ακριβώς είναι που προσπαθούμε να κάνουμε. Να φέρουμε τη γραμματική σε αυτή τη μορφή, έτσι ώστε οποιοδήποτε δύο κανόνες να έχουν, οποιοδήποτε δύο κανόνες για το ίδιο μη τερματικό, να έχουν ξένο μεταξύ τους επαυξημένο first. Δηλαδή, first, ένωση, follow της κεφαλής του κανόνα, εάν η κεφαλή του κανόνα μπορεί να παράγει και, συγγνώμη, αν οτιδήποτε ακολουθεί μπορεί να παράγει και κενό. Ναι, η κεφαλή μπορεί να παράξει και κενό. Σίγουρα κάνει αλλαγή η προσθήκη του ε, ναι. Εδώ πέρα, σε αυτήν την περίπτωση, είδαμε ότι κάνει. Η γραμματική έτσι που την έγραψα αυτή τη στιγμή, του παραδείγματος μας στον πίνακα, είναι ελελένα. Ναι, το δολάριο είναι το συνώνυμο για το end of file. Συνήθως στους compilers θα το γράφουν με δολάριο, αλλά και τα δύο είναι δεκτά σύμβολα. Είναι ένα τερματικό ή τερματικό θα το χρησιμοποιήσουμε, σαν τερματικό θα το αντιμετωπίσουμε στις γραμματικές, είναι ένα σύμβολο που μας δηλώνει ότι έχω τελειώσει, έχω φτάσει στο τέλος της εισόδου. Σωστά για την ερώτηση αν το follow to be με το κενό θα ήταν μόνο το be.
Το σύνολο follow, κατά σύμβαση, δεν υπάρχει λόγος να πούμε ότι περιλαμβάνει κενό. Δεν μας βοηθάει σε τίποτα αυτό. Και το σύνολο first, όταν λέμε ότι περιέχει κενό, είναι απλά ειδική περίπτωση. Για να μην λέμε εάν το first ή όλη η προτασιακή μορφή μπορεί να εξαλειφθεί. Κατά σύμβαση είναι. Δεν ανήκει στο βασικό του ορισμό. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι εδώ πέρα. Βλέπετε κάποιους κανόνες που πιθανόν μπορεί να είναι, να μπερδέψουν ένα top-down parser. Ένα parser που κάθε στιγμή έχει στα χέρια του ένα μη τερματικό και αποφασίζει ποιος είναι ο επόμενος κανόνας που θα εφαρμόσει. Είναι αρκετή πληροφορία look ahead που έχουμε σε κάθε περίπτωση για να διαλέξουμε κανόνα. Είναι η γραμματική μου αυτή, Ελελένα, με το μάτι έτσι που τη βλέπετε. Ευχαίρεια. Εγώ ας προσπαθήσω αυτή τη στιγμή μήπως και καταφέρω να δω την κάμερά μου σωστά, γιατί... Κάποιος λέει έχουμε δύο περιπτώσεις με ένα look ahead για τον B. Συμφωνούμε οι υπόλοιποι. Ούτε συμφωνούμε, ούτε διαφωνούμε. Δεν υπάρχει καμία είσοδος από τους υπόλοιπους. Μας απασχολεί εδώ πέρα, μας απασχολούν αυτοί οι δύο κανόνες. B βγάζει BCB ή B βγάζει και το B. Αυτούς τους δύο δεν έχω εύκολο τρόπο να τους ξεχωρίσω. Και επίσης και ο τρίτος, γιατί το follow to B πάλι περιλαμβάνει B. Εδώ. Οπότε βλέποντας μπροστά μου ένα B, δεν ξέρω ποιον από αυτούς τους τρεις κανόνες θα πρέπει να εφαρμόσω. Ωραία. Λοιπόν, ας δούμε κάτι που θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε. Πρέπει να διαλέξω ένα κανόνα κάθε φορά για να σημειώσω πρόοδο. Ας δούμε κάτι που θα μπορούσα να κάνω ώστε να σημειώσω τέτοια πρόοδο. Και βασικά αυτή εδώ η περίπτωση θέλει ίσως σοβαρότερο γράψιμο της γραμματικής, σοβαρότερο μετασχηματισμό, οπότε θα κάνω λίγο απάτη και αυτή τη στιγμή θα πάω στην προηγούμενη περίπτωση και θα σας αφαιρέσω το έψιλον από κάτω για να πω το παράδειγμα αυτό που θέλω με απλή μορφή. Οπότε εδώ πέρα το σβήνω αυτό, πάω στην προηγούμενη περίπτωση του παραδείγματος. Εδώ έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Ότι έχω δύο κανόνες με το ίδιο look ahead ενός συμβόλου, δεν μπορώ να διαλέξω. Αυτό που θα κάνω σε αυτή την περίπτωση είναι η τεχνική που θα δούμε αργότερα σε διαφάνειες με πιο πλήρη τρόπο, που λέγεται αριστερή παραγοντοποίηση. Και είναι και το τελευταίο πράγμα που δεν έχουμε αναφέρει εδώ, πέρα από τους αλγορίθμους, τους συγκεκριμένους, που θα τους δούμε τυπικά την επόμενη Δευτέρα με την ησυχία μας. Λοιπόν, αριστερή παραγοντοποίηση τι μας λέει. Έχω πολλαπλούς κανόνες που ξεκινάνε με το ίδιο σύμβολο. Θα τους μίξω σε έναν κανόνα και θα συνεχίσω όλο το υπόλοιπο που θα μου παράξει το διαφοροποιημένο υπόλοιπο, τη διαφοροποιημένη ουρά του κανόνα. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ πέρα, το B βγάζει BCB ή B. Δεν θα μπορούσα να το μετασχηματίσω σε B βγάζει B R, όπου R είναι το REST, και το R θα μου βγάλει C ή κενό. Και αυτό δεν με γλιτώνει τίποτα σε αυτή τη γραμματική όπως βλέπω, γιατί το κενό πάλι έχει, το R θα έχει follow το κενό. Πρέπει να κάνω και άλλο μετασχηματισμό πιο πάνω. Έχω διαλέξει λίγο ατυχές παράδειγμα. Αλλά ο μετασχηματισμός τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, για να ξεχωρίσω αυτούς τους δύο κανόνες, με βοήθησε εδώ πέρα.
Συγγνώμη, τι έχω εδώ, RCB, σωστό, και εψιλον εδώ πέρα. Όχι, συγγνώμη, όχι, όχι, σωστά το έκανα νομίζω. Ένα δευτερόλεπτο. Είναι CB, is και το B, όπου το επόμενο του R θα είναι η B, η C, οπότε ναι, η γραμματική μου έγινε, Λελένα, σε συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, το παίρνουμε από την αρχή. Είχαμε σύμπτωση αυτών των δύο κανόνων σε σχέση με το πρώτο σύμβολο Λουκάχερ. Έκανα αριστερή παραγοντοποίηση, είπα ότι έχουν κοινό το B, έβγαλα κοινό το B, το υπόλοιπο το γράφω σαν R, το R είτε ξεκινάει με C και ακολουθεί B, δηλαδή όλο το υπόλοιπο μετά του B από αυτόν τον κανόνα, είτε έχει το κενό μετά το B που έχει ο δεύτερος κανόνας. Και επειδή έχασα λίγο την μπάλα στο chat, αν υπάρχει κάποια ερώτηση ξανά, ας σηκώσει κάποιος χέρι, γιατί υπάρχουν κάποια που δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω αυτή τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο. Ναι. Ναι, καλησπέρα, ακούγομαι. Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, το γεγονός ότι βγάλαμε το ε, ναι, από το κανόνα β πηγαίνει ε, ναι, πώς επηρεάζει ακριβώς το γεγονός ότι το β μπορεί να ακολουθείται από εόφ, εφόσον συνεχίζει να είναι στο, στο δεξιότερο μέρος του κανόνα α πηγαίνει dcbb. Δηλαδή μπορεί μετά να υπάρχει το εόφ από αυτό. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Υπάρχει από αυτό το B εδώ, θα είχε off έτσι κι αλλιώς. Οπότε ισχύει το ότι κακώς το έβγαλα και στην περίπτωση που δεν έχει έψιλον, πάλι θα υπήρχε το off εδώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Παρασύρθηκα γιατί προσπαθούσα να εξηγήσω αυτό το B πώς επηρεάζει το follow, αλλά πραγματικά το off θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς λόγω αυτού του B. Πολύ σωστά. Το παρακολουθήσαμε γενικά. Έχεις ακόμα το χέρι σηκωμένο. Ωραία. Λοιπόν, αν είμαστε OK, το βλέπετε και στις διαφάνειες, στην αριστερή παραγοντοποίηση. Μας λέει ότι είναι πολύ αντίστοιχη των μετασχηματισμών που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, άλλων μετασχηματισμών που έχουμε κάνει προηγουμένως. Το μόνο που μας λέει εδώ πέρα είναι ότι όταν έχω κοινά πρώτα σύμβολα οποιοδήποτε βάθους, τα οποία μπερδεύουν τη γραμματική, μπορεί να την κάνω να μην είναι L1, μπορώ να τα παραγοντοποιήσω σε έναν κανόνα, το κοινό τους μέρος, και από εκεί και πέρα που διαφοροποιούνται, να βάλω ένα τερματικό σύμβολο καινούριο για το υπόλοιπο που υλοποιεί αυτή τη διαφοροποίηση. Και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, με διαδοχικούς μετασχηματισμούς γραμματικής με αυτόν τον τρόπο, τελικά θα τη φέρουμε στη μορφή L1. Δηλαδή, το πρώτο σύμβολο πάντα θα είναι αρκετό για να διαλέξουμε τον επόμενο κανόνα. Ή, πιο τυπικά, το επαυξημένο first κάθε δύο κανόνων για το ίδιο μη τερματικό σύμβολο έχει πάντα μη κενή τομή. Έχει πάντα, συγγνώμη, κενή τομή. Δεν έχει κοινά στοιχεία. Για οποιουσδήποτε δύο κανόνες, τα επαυξημένα first τους δεν έχουν κοινά στοιχεία. Λοιπόν, αυτό ήθελα εγώ να πω από άποψη θεωρίας. Είπαμε, θα τα δούμε και λίγο πιο πολύ με την ησυχία μας. Αλλά επειδή θα δείτε και στην εκφώνηση της άσκησης την έννοια του follow και δεν είναι κάτι δύσκολο όταν το έχουμε δει σε μερικά παραδείγματα, ήθελα να το πούμε πρώτα λίγο πιο αφηρημένα πριν αρχίσουμε να το βλέπουμε σε γραμματικές. Οπότε, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή που μας επήγει, θα ήθελα να μιλήσουμε, να το γυρίσω και να μας μιλήσουν οι βοηθοί μας, ο Νίκος ο Καριστινός και ο Σύφης ο Λαγουβάρδος, που θα μας παρουσιάσουν την άσκηση και πάνω εκεί, πάλι σαν με αφορμή την άσκηση, και σήμερα και τη Δευτέρα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε κάποιες από αυτές τις έννοιες. Αλλά η άσκηση έχει και από μόνη της μια πολυπλοκότητα, οπότε αξίζει τον κόπο λίγο να τη δούμε. Είμαστε OK να προχωρήσουμε στην άσκηση? Ναι, χέρι δεν είναι σηκωμένο. Ωραία. Ποιος θα αναλάβει, ο Σύφης ή ο Νίκος? Ακούγομαι αρχικά? Ακούγεσαι, Νίκο, μια χαρά.
Ωραία, ωραία. Μπορεί να πιέσει ίσως στα διαδικαστικά, αν θέλει. Αλλιώς εγώ μπορώ να ξεκινήσω να πω λίγο για το πρώτο κομμάτι. Πολύ ωραία. Βλέπουμε όλοι τον Νίκο στην κάμερα αυτή τη στιγμή και να σταματήσω εγώ το share. Θα πάρει έτσι αλλιώς αυτό στην οθόνη. Αλλά τον βλέπουμε. Ωραία. Ωραία. Νίκο, αν θέλεις, αν θέλεις ζητάς και share ή κάνεις share την οθόνη, σταματάω. Ναι, οκ. Okay. Αυτό το βλέπουμε όλοι. Φαίνεται έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ας πω κατευθείαν, τέλος πάντων, τα διαδικαστικά δεν τα θυμάμαι τώρα, την προθεσμία και αυτά, μπορείτε να τα δείτε και στο site. Ας πούμε λίγο για το πρώτο κομμάτι. Λοιπόν, στο πρώτο κομμάτι πρέπει να φτιάξετε ένα κομπιουτεράκι πρακτικά. Σας δίνεται η γραμματική, δεν είναι σε LLM μορφή, όπως συζητούσατε τώρα, οπότε θα χρειαστεί να τη μετασχηματίσετε για να φτάσετε σε αυτό. Και τώρα αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε μια άλλη γραμματική και να κάνουμε όλη τη διαδικασία που θα κάνετε κι εσείς. Δηλαδή, τώρα θα προσπαθήσω, δεν ξέρω πόση ώρα θα πάρει, ελπίζω, μπορεί να χρειαστεί να τρέξουμε ίσως, αλλά θα προσπαθήσω να λύσουμε, ας πούμε, όλη την άσκηση με μια άλλη γραμματική. Το πρώτο κομμάτι της άσκησης, τουλάχιστον. Ωραία. Νίκο, να κάνω μια επισκόπηση όλης της εκφώνησης της άσκησης. Ναι, ναι, αν θέλετε, ναι, αν θέλετε, ναι. Λοιπόν, ωραία, παίρνω λίγο την οθόνη και μοιράζομαι ξανά δικιά μου. Ας πούμε ότι βάζουμε ένα browser εδώ, να δούμε. Ωραία, φαίνεται σε αυτό το μέγεθος το παράθυρο. Ναι, ωραία. Λοιπόν, η άσκηση έχει δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι LL1. Είναι parser, τον οποίο το γράφουμε με το χέρι, με βάση όλα αυτά που είδαμε. Δηλαδή, παίρνουμε τη γραμματική, τη φτιάχνουμε σε μορφή LL1, κοιτάζουμε τα first και τα follow, κοιτάζουμε οι κανόνες να είναι μεταξύ τους με κενή τομή των επαυξημένων first, και στη συνέχεια υλοποιούμε τον parser με αναδρομικές συναρτήσεις που κάνουν parse από πάνω προς τα κάτω. Κάθε φορά ένα σύμβολο επεκτείνεται. Γραμματική είναι ενός απλού calculator. Τη βασική ιδέα, τους περισσότερους μετασχηματισμούς που έχουμε δει, τους έχουμε ήδη εφαρμόσει στις διαφάνειες. Απλά σε κάποια περίπτωση, κάπου επειδή έχουμε βάλει μέσα και την κανονική έκφραση που παράγει αριθμό από επανειλημμένα digits, σε κάποια περίπτωση εδώ πέρα μπορεί να χρειαστεί να κάνετε μια ακόμα αριστερή παραγοντοποίηση σε σχέση με το τι έχουν οι διαφάνειες. Κατά τα άλλα, σχεδόν όλα τα έχουν οι διαφάνειες. Και την προτεραιότητα που θα βάλουμε, και την προσετεριστικότητα, ότι το πλην είναι αριστερά προσετεριστικό και το διά, το συν και το επί είναι φυσικά προσετεριστικά, δεν μας νοιάζει η σειρά τους. Και την προτεραιότητα ότι το επί και το διά έχουν μεγαλύτερα από το συν και πλην, τα έχουμε δείξει στις διαφάνειες αντίστοιχους μετασχηματισμούς. Σχεδόν αυτολεξία από τις διαφάνειες για να φτιάξετε τη γραμματική. Και στη συνέχεια, όταν τη φέρετε στην κατάλληλη μορφή, υπολογίζετε συνεχώς επαυξημένο first και follow, το οποίο είναι πολύ καλή εξάσκηση για αυτές τις έννοιες, και τελικά υλοποιείτε τον parser. Και αυτό είναι πραγματικά ένας parser που θα δουλεύει με αριθμητικές εκφράσεις οποιοδήποτε μεγέθους, τέλος πάντων, ας πούμε 32 ακεραίους εδώ πέρα, αλλά όχι μόνο ψήφιους, και μας δίνει το αποτέλεσμα της πρόσθεσης. Λοιπόν, δεύτερο κομμάτι. Είναι μια λίγο πιο ρεαλιστική γλώσσα, δεν είναι απλός calculator. Είναι μια απλή γλώσσα προγραμματισμού για χειρισμό συμβολοσειρών, για χειρισμό strings. Έχει κάποια primitives, θα έχει concatenation, reversal of strings, ένα predicate, μια ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε που είναι is prefix of, μεταξύ δύο string, και if.
Εκφράσεις if. Θα τα δείτε από τα παραδείγματα, θα ρωτήσετε πολλές ερωτήσεις στο πιάτσα, θα παρουσιαστεί κιόλας εδώ. Αυτό που θέλω εγώ να δώσω έμφαση είναι ότι από άποψη τεχνολογίας εδώ θα χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο το οποίο παράγει όχι top-down parser, όπως αυτό που θα γράψετε εσείς με το χέρι στην πρώτη άσκηση, αλλά bottom-up parser. Είναι έτοιμο εργαλείο. Εσείς εδώ λοιπόν θα του δώσετε μόνο τη γραμματική. Θα πρέπει όμως να επινοήσετε τη γραμματική από τα παραδείγματα. Και όχι μόνο αυτό, η εκφώνηση αφήνει κάποια πράγματα ασαφή. Παρόλο που λέει πράγματα όπως η προτεραιότητα των τελεστών είναι το if έχει μικρότερη προτεραιότητα από το concat, έχει μικρότερη προτεραιότητα από το reverse, σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι τόσο συγκεκριμένη η εκφώνηση. Δηλαδή κάπου θα πρέπει να μαντέψετε ή να ρωτήσετε στο πιάτσα, να πείτε σε αυτή την περίπτωση τι κάνω, τι σημαίνει αυτό. Και με βάση αυτή την κατανόηση που θα αναπτύξετε, να γράψετε τους κανόνες της γραμματικής και τελικά να φτιάξετε ένα πλήρη compiler, πολύ απλό βέβαια, που με βάση τη γραμματική θα παράξει κώδικα Java που θα υλοποιεί αυτή τη γλώσσα. Και για την υλοποίηση έχουμε κάποια παραδείγματα που μπορείτε να πάρετε ή τέλος πάντων ξανά ρωτάμε και μαθαίνουμε. Αυτό τώρα ως επισκόπηση, αυτό θα μας το πει και ο Νίκος, θα μας το πει και ο Σύφης συγκεκριμένα για την εκφώνηση της άσκησης. Οπότε τώρα που είδαμε τη βασική δομή, νομίζω ότι μπορεί ίσως να συνεχίσει ο Νίκος, εκτός αν θέλουμε να κάνουμε διάλειμμα. Όχι διάλειμμα. Όχι διάλειμμα. Φύγαμε σε ρί. Ωραία. Νίκο. Ωραία. Λοιπόν, να ξαναφτιάξω το βάλι. Ωραία, όπως είπα και πριν, θα λύσουμε το πρώτο κομμάτι απλά με άλλη γραμματική. Οπότε, αρχικά συζητήσουμε. Λοιπόν, η γραμματική έχει να κάνει με το ternary operator. Ξέρουμε τι είναι το ternary operator. Είναι το ερωτηματικό στη C, ας πούμε. Υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει? Δεν βλέπω πολλά στο chat. Ναι. Ωραία, τέλος πάντων. Γενικά είναι πολύ παρόμοιο με το if. Δηλαδή, άμα είχαμε κάτι τέτοιο. Θα ήταν ισοδύναμο με τον ternary operator να το γράφουμε έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτά, έτσι. Νομίζω πιο πολύ θα το ξέρετε κιόλας, οπότε... Ωραία. Εντάξει. Και ας πούμε στη C κιόλας μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και ως εξής. Ας πούμε, άμα θες να βρεις κάποιο ελάχιστο, μπορείς να κάνεις... Μπορείς να κάνεις και κάτι τέτοιο. Και για ανάθεση, ας πούμε. Οπότε, τώρα η γραμματική που θα δούμε δεν θα είναι τόσο περίπλοκο όπως είναι στις γλώσσες που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για ανάθεση και για όλα αυτά. Θα το περιορίσουμε λίγο και το αλφάβητό μας θα είναι τα νούμερα, τα ψηφία μάλλον, από 0 έως 9. Ένα αυτό και θα έχουμε το ερωτηματικό και αυτό εδώ. Οπότε θα έχουμε εκφράσεις της μορφής, ας πούμε, κάτι τέτοιο θα παράγει η γραμματική μας στην πιο απλή της μορφή. Και σε αυτά τώρα θα δώσουμε σημασιολογία ως εξής. Θα πούμε ότι για να μπορούμε να τα κάνουμε και evaluate κιόλας, θα πούμε ότι το 0 αντιστοιχεί στο false και θα πούμε ότι όλα τα υπόλοιπα ψηφία θα αντιστοιχούν στο true. Άρα, άμα θέλω να κάνω evaluate αυτό που γράψα προηγουμένως, κοιτάω τι μου λέει η συνθήκη, μου λέει 1. Το 1 είπαμε είναι true, άρα θα πάρω το πρώτο κομμάτι, άρα αυτό άμα το έκανε evaluate θα μου δίνε, ας πούμε, 0. Αντίστοιχα, άμα είχα, ας πούμε, αυτό εδώ, άμα είχα αυτό εδώ, θα μου δίνε 3. Κατανοητό αυτό? Καταλαβαίνουμε όλοι πώς δουλεύει. Ωραία. Ωραία, λοιπόν. Και τώρα εγώ θέλω να γράψω μία γραμματική για να μου παράγει αυτές... Α, επίσης αυτές οι εκφράσεις μπορεί να εμφανίζονται και εμφολευμένες. Δηλαδή, αυτό που είδαμε τώρα είναι πιο απλή μορφή, αλλά εδώ
θα μπορούσε να συμβαίνει και αυτό, ας πούμε. Που εδώ γίνεται λίγο πιο περίπλοκο το πράγμα. Δηλαδή, δεν θα έχουμε παρενθέσεις. Τώρα, όσον αφορά την προτεραιότητα, αυτό είναι λίγο περίπλοκο. Νομίζω είναι αυτός ο τελεστής είναι δεξιά προσετεριστικός, έτσι όπως θα φτιάξουμε τη γραμματική μας. Δεν ξέρω, ίσως αυτό μπορεί να το εξηγήσει καλύτερα ο κ. Μαραγδάκης, αλλά... Ναι, γενικά θα έχουμε και εμφαλευμένες εκφράσεις. Δεν θα έχουμε παρενθέσεις όμως. Δηλαδή, αυτό εδώ, αυτό παράγεται από τη γραμματική. Νομίζω ότι παρενθετοποιείται από τη γραμματική έτσι, όπως θα φτιάξουμε τον evaluator. Είμαι σχεδόν σίγουρος. Γιατί πιθανώς θα υπήρχε και αυτή η παρενθετοποίηση. Να κάνω evaluate πρώτα αυτό και να το χρησιμοποιήσω ως condition για το επόμενο. Που κάποιες γλώσσες, ας πούμε, νομίζω η PHP επιλέγει να το κάνει έτσι, τον ternary. Τον κάνει αριστερά. Τέλος πάντων, αυτό τώρα είναι λίγο λεπτομέρεια. Ας θεωρήσουμε εμείς ότι αυτό παρενθετοποιείται έτσι. Δηλαδή, για να κάνω evaluate αυτό, πείτε. Αυτό το παράδειγμα, αυτό που θέλεις, είναι να δείξει γραμματική LLN στο τέλος. Ναι, ναι. Και αν είναι... Για να γίνει η LLN η γραμματική, θα πρέπει αυτό το δίλημα να το έχουμε λύσει. Δηλαδή, τελικά, σωστά, η γραμματική όταν είναι LLN θα έχει αποφασίσει για το σε ποιο από, ναι, ποια από τις δύο σημασίες δίνει. Αλλιώς είναι ambiguous. Δηλαδή, ναι, ναι, έχω... δεν μπορεί να, να χρηματοποιηθεί το parsing έτσι κι αλλιώς. Δεν δίνει μοναδικό parse η γραμματική, αν έχουμε τέτοια ασάφεια. Απλά εμείς αποφασίζουμε το τι προσδεριστικότητα θέλουμε. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η προσδεριστικότητα, πάντως που φαίνεται τώρα. Δηλαδή ότι η παρένθεση μπαίνει έτσι όπως την έχω βάλει τώρα. Η γραμματική που έχεις στο νου σου. Ναι, ωραία, θα το δούμε γιατί η γραμματική είναι. Ωραία. Άρα πάμε να δούμε μία πρώτη απόπειρα, ας πούμε, για τη γραμματική. Ας μεγαλώσω λίγο και το... Λοιπόν... γράφω το εξής και αν μου πείτε αν συμφωνείτε. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτή είναι μια γραμματική που μου παράγει αυτές τις εκφράσεις. Συμφωνούμε. Όχι, ναι. Δεν καταλαβαίνω κάτι στο chat. Δεν βλέπω κάτι στο chat, δεν ξέρω. Βλέπω, ναι. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, αυτή η γραμματική, ρωτάω τώρα, είναι LLN, σύμφωνα με αυτά που λέγατε αμέσως πριν. Όχι, δεν είναι. Πόσο αυτό παράγει το εμφολευμένο. Παράγει το εμφολευμένο γιατί εδώ ξανεμφανίζεται το μη τερματικό turn. Δεν ξέρω αν φαίνεται και ο σωράς μου. Έχει και... Αυτό το laser φαίνεται. Οκ. Ναι. Λοιπόν, ρώτησε κάποιος πώς παράγει το εμφολευμένο. Επειδή εμφανίζεται ξανά εδώ το turn, δουλεύει αναδρομικά ο κανόνας και τελικά με το base case αυτό μπορεί να δώσει αναδρομικά μέσα και άλλα ερωτηματικά. Οπότε έτσι δουλεύει το εμφολευμένο. Ναι, ωραία. Δεν είναι LLN. Γιατί δεν είναι LLN? Μπορεί να πει κάποιος γιατί δεν είναι LLN? Έχει αριστερή αναδρομή. Όχι, γιατί έχει αριστερή αναδρομή? Πού είναι η αριστερή αναδρομή? Το 0-9, εντάξει, έχω κλέψει λίγο. Κανονικά αυτά πρέπει να τα βάζουμε ξεχωριστά. Ας πούμε ότι είναι τερματικά τα 0-9, πάντως. Δεν ξέρουμε ποιον από τους δύο κανόνες να επιλέξουμε. Σωστά, αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή, τι μας έλεγε πριν ο ορισμός, ότι για να είναι LLN, άμα υπολογίζαμε τα first plus των παραγωγών, για το ίδιο μη τερματικό, πρέπει το μη τους να είναι το κενό. Ωραία, τώρα το first plus για την πρώτη παραγωγή, εγώ λέω ότι είναι αυτό. Φαίνεται σχεδόν αμέσως. Και για τη δεύτερη, το ίδιο.
Άμα πάρω την τομή αυτών των δύο, προφανώς δεν είναι το κενό. Άρα έχουμε πρόβλημα. Άρα δεν είναι λελένα αυτό. Ωραία, και τι είπαμε πριν, ότι όταν είμαστε σε αυτή την περίπτωση και ξεκινάνε έτσι με το ίδιο σύμβολο και δεν μπορούμε να διακρίνουμε, μία λύση είναι να κάνουμε αριστερή παραγωγοποίηση. Σωστά. Ωραία. Ας κάνουμε λοιπόν αριστερή παραγωγοποίηση. Οπότε τώρα πώς θα το έκανα, θα ξεκινήσω πάλι με τον ίδιο τρόπο. Βάζω το κοινό σύμβολο και τώρα πρέπει να εμφανίσω ένα καινούριο μητερματικό, που θα το πω ας πούμε έτσι, telltale. Και τώρα θέλω και μια δεύτερη παραγωγή. Ωραία, εδώ τι θα κάνω τώρα, η πρώτη περίπτωση είναι ότι για να μείνω πιστός ας πούμε στον πρώτο κανόνα, πρέπει να έχω το ερωτηματικό, turn και turn. Αλλιώς, για να ακολουθώ το δεύτερο κανόνα, πρέπει να έχω ε. Συμφωνούμε τώρα ότι έτσι όπως το έχω μετασχηματίσει είναι ισοδύναμο με το πάνω ή δεν είναι σαφές. Ωραία. Τώρα έκανα αριστερή παραγωγοποίηση λοιπόν. Για να δούμε τώρα αν διορθώσαμε το πρόβλημα. Πάμε ξανά να υπολογίσουμε τα first και τα first plasma. Θέλει κάποιος να μου πει για το 1, για την παραγωγή νούμερο 1. Στην αριστερή παραγωγοποίηση πάντα βάζουμε κενό στο tail. Δεν είναι απαραίτητο. Συνήθως θα συμβαίνει, αλλά εξαρτάται από τους κανόνες αν θα βάλεις κενό. Τώρα έβαλα κενό, επειδή πάνω στο base case είχα τα ψηφία, τα οποία εμφανίζονται εδώ. Άρα επειδή έβαλα ένα καινούριο μη τερματικό, για να μπορούν να εμφανιστούν και τα ψηφία μόνα τους, αναγκαστικά στο καινούριο μη τερματικό πρέπει να του δώσω το ε, ώστε να μπορεί να εξαφανιστεί. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν είναι κανόνας ότι όλες οι αριστερές παραγωγοποιήσεις καταλήγουν να έχουν κάποιο ε. Όχι, δεν ξέρω αν είναι κανόνας. Ναι, κανόνας. Ωραία. Βλέπω στο chat για το first του 1, 0-9, σωστά. Τώρα, μάλιστα, τώρα υπολογίζουμε first plus, έχει διαφορά από το first. Διαισθητικά κυνηγάμε και τα ε, αυτό που λέγατε πριν, και μπορεί να χρειαστεί να ψάχνουμε τα follow. Ωραία. Το άλλο εύκολο είναι το first του 2. Για το first του 2 τι λέτε? Σωστά. Ερωτηματικό. Ωραία. Και τώρα είναι το δύσκολο. Το first plus του 3. Λοιπόν, η τρίτη παραγωγή είναι κενή. Θέλει κάποιος να μαντέψει τι είναι? Μάλλον όχι, δεν θέλω να μαντέψει. Να μου το εξηγήσει κιόλας καλύτερα. Γενικά τι έλεγε ο κανόνας, έλεγε για το first plus ότι άμα στο first ανήκει το ε, άμα έπαιρνα το first του 3, ανήκει το ε, τυπικά ας πούμε. Άμα ανήκει το ε, λέει ότι πρέπει να το επεκτείνω με το follow, δηλαδή είναι το first της 3, ένωση, τώρα αυτό δεν ξέρω, καλύτερα να το στείλω από κάτω. Σωστά, ναι. Έψιλον, κάποιος έγραψε έψιλον, ναι, ένωση, follow, okay. Το follow δεν ορίζεται τόσο καλά σε παραγωγές, ορίζεται σε μη τερματικά συνήθως. Δηλαδή είναι πιο λογικό να πούμε το follow του turn tail, όχι το follow του το follow της τρίτης παραγωγής. Δεν βγάζει τόσο καλό νόημα. Ωραία. Είναι αυτό που έχω γράψει, αν συμφωνείτε. Ωραία, και τώρα η ερώτηση είναι τι είναι το follow του turn tail. Πώς θα βρούμε τι είναι το follow του turn tail? Λοιπόν, ας πω εγώ. Ψάχνουμε στα δεξιά μέρη, όπως είπαμε πριν, που εμφανίζεται το turn tail. Εγώ βλέπω εμφανίζεται στην πρώτη παραγωγή.
Ωραία, βλέπω στο chat κάποιος το βρει. Ναι, είναι το follow του Turn. Ωραία. Έχουμε καλές ιδέες στο chat. Λοιπόν. Ωραία. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Το βρήκατε στο chat. Ωραία, το first του 3 τυπικά είναι το ε. Λοιπόν, το follow του turn tail, είπαμε αν εμφανίζεται στο δεξιότερο κομμάτι ενός κανόνα είναι η ειδική περίπτωση και το follow του turn tail γίνεται follow του turn. Το follow του turn ποιο είναι? Το turn είναι η κορυφαία παραγωγή, άρα σίγουρα είναι το ειδικό σύμβολο που είπαμε πριν, το EOF ή δολάριο. Ας το γράψω τώρα δολάριο για οικονομία χώρου. Ωραία, και τώρα πρέπει να προσέξουμε γιατί το turn ξαναεμφανίζεται εδώ. Επειδή εμφανίζεται εδώ, δεξιά του βλέπουμε και αυτό που μου το γράψατε στο chat, άρα πρέπει να βάλουμε και αυτό, την άνω κάτω τελεία. Και ξανεμφανίζεται και εδώ, βλέπετε το ποντίκι μου. Δεν ξέρω αν βλέπω το ποντίκι μου. Okay. Ξανεμφανίζεται και εδώ, αλλά αυτό δεν μας δίνει κάτι άλλο, γιατί μας ξαναγυρνάει στο follow του turn tail, που ήδη πάμε να το υπολογίσουμε, οπότε δεν μας δίνει κάτι παραπάνω. Άρα αυτό είναι όλο, δηλαδή το συνολικό σύνολο, εντάξει, τώρα το ε δεν θα μας φανεί χρήσιμο στην επόμενη φάση, αλλά ας το γράψουμε για τώρα. Τα σημαντικά είναι το EOF και η άνω κάτω τελεία. Και η άνω κάτω τελεία ήθελε προσοχή, γιατί όταν φτάνεις εδώ λες, εντάξει, okay, είναι μόνο το EOF, αλλά δεν παρατηρείς, ας πούμε, ότι ξαναεμφανίζεται και κάτω. Είναι λίγο επικίνδυνο, οπότε να προσέχετε ότι έχετε κοιτάξει όλους τους κανόνες που μπορεί να εμφανίζεται κάποιο μη τερματικό. Υπάρχει... Ωραία. Υπάρχει μια ερώτηση. Α, δεν βλέπω τα χέρια. Ωραία, δίνω το λόγο. Ναι. Καλησπέρα, ακούγομαι. Ναι. Ξεκάθαρα τα first και τα follow. Δεν κατάλαβα, όταν κάναμε αριστεία παραγοντοποίηση στην πρώτη μας γραμματική που γράψαμε. Ωραία, ορίσαμε το καινούργιο μητερματικό, το turn tail, όπως προφανώς πρέπει να κάνουμε. Γιατί στον κανόνα 3 βγάλαμε ότι μπορεί να παράξει η ε, αυτό δεν κατάλαβα. Γιατί στην πρώτη μας γραμματική είχαμε τη δεύτερη παραγωγή που από turn σε ένα βήμα μπορούσε να μας δώσει κάποιο ψηφίο. Ναι. Δηλαδή η γλώσσα μας, στη γλώσσα μας είναι legal, ας πούμε, και μπορείς να έχεις απλά και ένα νούμερο που είναι η τιμή του, ξέρω. Το 2 είναι legal, ας πούμε, συμβολοσυρά. Okay. Για να διατηρήσω αυτό στην κάτω γραμματική, από τη στιγμή που η πρώτη μου παραγωγή ξεκινάει και βάζει τα ψηφία κατευθείαν, ναι, το turn tail που είναι μετά πρέπει να μπορεί να εξαφανιστεί διαστημικά. Ώστε να μπορώ να ξαναφτιάξω το νούμερο 2 της πάνω γραμματικής. Κατάλαβα. Αν δεν ήταν ποτέ κενό, θα έχανα κάτι από την εκφραστικότητα της πάνω γραμματικής. Okay. Να πω εγώ κάτι για το ε. Ότι το ε δεν το θέλουμε ποτέ σε σύνολα follow, όπως επίσης δεν το θέλουμε και σε επαυξημένα first. Καταχρηστικά ναι, το βάζουμε. Δεν θα μας είναι χρήσιμο, μπορώ να το βγάλω. Όχι η τομογραφία, οπότε αυτό που γράφτηκε εκεί ως έψιλον ένωση, σύνολο που περιέχει το έψιλον ένωση το άλλο, το πρώτο του κομμάτι, το σύνολο που περιέχει το έψιλον, ξεχάστε το, δεν υπάρχει. Παρόλο που είπαμε το βάζουμε το κατά σύμβαση το έψιλον σε first, μην το υπολογίζετε σε αυτή την περίπτωση εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κάποιο σύνολο που γίνεται ένωση. Δεν υπάρχει. Το first της τρίτης παραγωγής, του δεξιού της τμήματος, είναι τίποτα. Είναι το κενό σύνολο. Και του ενώνουμε μετά το follow του turn tail, το οποίο μας δίνει αυτό που θέλουμε. Okay. Επίσης, η ερώτηση του αν ποια διαφορά του end of file από το κενό σύνολο, από το ε, την κενή συμβολοσυρά. Κενή συμβολοσυρά είναι κενή συμβολοσυρά. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα array στη C που στην μηδενική του θέση έχει το backslash 0. Τερματίζει κατευθείαν. Δεν έχει κανένα χαρακτήρα μέσα. Το end of file είναι ένας ειδικός χαρακτήρας που σημαίνει τέλος εισόδου ή οποιοδήποτε σήμα έχουμε εμείς ότι τελειώσαμε το string μας. Το διαβάσαμε μέχρι τέλους. Βλέπω κάποιες ερωτήσεις στο chat. Αν ο πρώτος κανόνας ήταν turn tail, τι θα άλλαζε? Mm.
χωρίς έψιλον παραγωγή, νομίζω, δεν θα μπορούσες να καταλήξεις. Θα είχες άπειρη αναδρομή, νομίζω, από αυτό που βλέπω. Πολλές. Μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί το first 3 είναι έψιλον. Εντάξει, είπαμε τώρα το έψιλον, καταχρηστικά το βάζουμε. Το first 3 είναι έψιλον επειδή βλέπουμε την τρίτη παραγωγή ότι έχει, ας πούμε, το έψιλον. Το έψιλον πρακτικά είναι το κενό, οπότε στο parser δεν θα μας παίξει κανένα ρόλο, γιατί το κενό δεν μπορούμε να το... Μας ενδιαφέρουν τα first που έχουν χαρακτήρες μέσα, που θα μας βοηθήσουν στο parser. Δεν θα έπρεπε να είναι και το ερωτηματικό στο first 3. Αφού στο... Δεν ισχύει ότι το follow του turn tail θα έχει το first του. Το follow του turn tail θα έχει αυτό που ακολουθεί το turn tail σε οποιοδήποτε κανόνα, το οποίο είναι μόνο το follow του turn, λόγω του κανόνα νούμερο 1. Και το follow του turn είναι είτε άνω κάτω τελεία, είτε το follow του turn tail πάλι. Παραγωγή είναι ό,τι αριθμό. Δηλαδή τα νούμερα, νούμερο 1, μία παραγωγή, νούμερο 2, άλλη παραγωγή. Ένα μη τερματικό μπορεί να δίνει πολλές παραγωγές, τις οποίες τις διαχωρίζουμε, τις επόμενες παραγωγές εκτός της πρώτης, τις βάζουμε με την μπάρα. Ό,τι αριθμείται είναι παραγωγή. Okay. Ωραία, είμαστε εντάξει με αυτό. Α, και η βασική ερώτηση, τώρα με αυτό που κάναμε, είναι LLN η γραμματική πλέον ή όχι? Ωραία, σωστά είναι. Το EOF προκύπτει επειδή το TERN είναι το βασικό σύμβολο της γραμματικής. Σωστά, ναι, γι' αυτό προκύπτει το EOF. Είναι LLN, αλλά τι γίνεται με την προτεραιότητα σε περίπτωση εμφόλευσης? Τώρα, αυτό με την προτεραιότητα το σκεφτόμουν και εγώ χθες, αλλά δεν μου είναι σαφές ακριβώς τι λέει αυτή η γραμματική για την προτεραιότητα. Άμα μπορεί να το εξηγήσει ο κ. Μαγδάκης καλύτερα. Ναι, ήδη με τον τρόπο που έγραψες τη γραμματική δεν επιτρέπεις πολύπλοκες εκφράσεις στο πρώτο τμήμα. Στο condition δεν επιτρέπεις πολύπλοκες σωστά, εκφράσεις. Σωστά. Οπότε από τη στιγμή που στο condition δεν επιτρέπεις πολύπλοκες εκφράσεις, δεν υπάρχει θέμα προτεραιότητας. Δηλαδή, αυτό που είχες γράψει πριν σαν παράδειγμα, για να του δώσεις άλλη με ερμηνεία, ήθελε πολύπλοκη έκφραση στο condition. Ναι, σωστά. Είχα γράψει, να το ξαναγράψω να το δούμε. Να γράψω κάτι παρόμοιο. Για να απαντήσω την τελευταία ερώτηση στο chat, το first plus, ο ορισμός του είναι ότι είναι το first και περιέχει το follow μόνο εάν όλο το δεξί τμήμα της παραγωγής είναι κενό. Ή με λίγα λόγια, περιέχει το follow όταν αυτό το first είναι κενό. Αν το first δεν είναι κενό, δεν περιέχει το follow, το first plus. Ωραία, οπότε αυτό που λέγαμε με την προτεραιότητα, άρα τι η παρενθετοποίηση είναι λάθος, γιατί όπως είπε ο κύριος Μαραγδάκης, απαγορεύονται σύνθετες εκφράσεις στη συνθήκη. Γιατί τώρα αυτό, άμα δούμε αυτή την έκφραση που έχει συνθήκη όλο αυτό, απαγορεύεται. Άρα η σημασία αυτής της έκφρασης είναι αυτή, υποχρεωτικά. Γιατί μπορεί να έχω σύνθετες εκφράσεις μόνο αριστερά και δεξιά της ανακάτω τελείας. Οπότε αυτό, άμα το κάναμε evaluate, καλά, εντάξει, τώρα είναι απλό. Είναι true, οπότε παίρνω το πρώτο, θα ήταν κατευθείαν ένα. Αυτό δεν χρειάζεται να το κοιτάξω καν. Ωραία, λοιπόν. Ας μην χάσουμε άλλο χρόνο με αυτό. Ωραία, φτιάξαμε, αλλάξαμε τη γραμματική. Είναι πλέον LLN, γιατί έχουμε την ιδιότητα ότι τα first plus, οι τομές τους είναι το κενό, ανά δύο, για τα ίδια μη τερματικά. Οπότε, το επόμενο βήμα τώρα για να φτιάξουμε τον parser ποιο είναι? Σε λίγο θα γράψουμε κώδικα. Αν, βασικά και μέχρι εδώ που φτάσαμε, είναι ok. Μπορείτε δηλαδή να ξεκινήσετε να γράψετε τον parser μόνο με αυτό που έχουμε κάνει. Για ευκολία επιπλέον, μπορείτε να φτιάξετε
και κάτι που λέγεται Luca Head Table. Είναι ένας πίνακας πρακτικά που μας λέει όταν είμαι σε μια παραγωγή, όταν προσπαθώ να βγω σε μια παραγωγή, τι ενέργεια πρέπει να πάρω, ποια παραγωγή, όταν προσπαθώ, συγγνώμη, να αναγνωρίσω ένα μη τερματικό, μάλλον ας φτιάξω τον πίνακα και θα το καταλάβετε καλύτερα, γιατί άμα το πω με λόγια, μάλλον θα σας μπερδέψω. Σβήνω τη λάθος γραμματική. Τώρα θα προσπαθήσω να το φτιάξω με το χέρι. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Τώρα εντάξει, γράφουμε το ποντίκι, οπότε συγχωρήστε τα κακά γράμματα. Λοιπόν, φτιάχνουμε ένα πίνακα ως εξής. Βάζουμε ως γραμμές τα μη τερματικά μας και στήλες θα βάλουμε τα πιθανά σύμβολα που έχει η γλώσσα μας. Άρα έχω το 09, έχω το ερωτηματικό, έχω την άνω κάτω τελεία, έχω και το EOF. Προφανώς, όταν κάποιος σας δίνει είσοδο, προφανώς μπορεί να σας δώσει και οποιοδήποτε άλλο χαρακτήρα που πιθανώς δεν ανοίξει τη γλώσσα σας. Εννοείται ότι σε αυτή την περίπτωση ο parser πρέπει να πετάξει error. Δηλαδή, άμα κάποιος μου γράψει, ας πούμε, γράμματα α, προφανώς δεν ανήκουν στη γλώσσα. Οπότε, αυτό εντάξει, μπορείτε να το συμπεριλάβετε στον πίνακα, εννοείται. Ό,τι δεν ανοίξει τη γλώσσα μου, προφανώς θα πετάξω error. Ωραία. Και ο πίνακας τώρα είναι ως εξής. Η σημασία του πίνακα είναι να με βοηθήσει να αποφασίσω ποια παραγωγή θα πάρω κάθε φορά και αν είμαι σε καλή φάση και αν δεν είμαι σε καλή φάση να μου δείξει ότι πρέπει να πετάξω κάποιο error. Βλέπω και κάτι ερωτήσεις τώρα στο chat, αλλά... Εντάξει. Ναι, τέλος πάντων, αφήνω λίγο την ερώτηση να εξηγήσω αυτό με τον πίνακα. Ωραία. Οπότε, ο πίνακας δουλεύει ως εξής. Μας λέει, όταν προσπαθώ να γνωρίσω ένα τέρν και βλέπω ψηφίο, σε ποια παραγωγή είμαι. Εγώ λέω ότι είμαι στην 1, γιατί εδώ έχει ψηφία. Όταν προσπαθώ να γνωρίσω τέρν και βλέπω ψηφία, είμαι στην πρώτη παραγωγή. Πρέπει να ακολουθήσω το νούμερο 1. Συμφωνούμε σε αυτό? Ωραία. Και πάει λέγοντας, αν προσπαθώ να γνωρίσω τέρν και εδώ ερωτηματικό, σημαίνει ότι κάτι έχει πάει στραβά, γιατί το τέρν πρέπει πάντα να ξεκινάει με ψηφίο. Σωστά. Το καταλαβαίνετε αυτό. Εδώ είναι error η κατάσταση. Δηλαδή εδώ αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσετε και να πετάξετε κάποιο error. Αντίστοιχα και για όλα τα υπόλοιπα της γραμμής. Γιατί το turn υποχρεωτικά πρέπει να ξεκινάει με ψηφίο. Τώρα, για το turn tail. Άμα δω ψηφία, από ό,τι βλέπω στη νούμερο 2 και στη νούμερο 3 δεν υπάρχουν ψηφία. Άρα, εδώ είναι πάλι error. Άμα δω ερωτηματικό, καταλαβαίνω, επειδή εδώ έχουμε το ερωτηματικό, καταλαβαίνω ότι πρέπει να ακολουθήσω την παραγωγή 2. Και τώρα, άμα δω άνω κάτω τελεία ή EOF, αυτό τώρα είναι λίγο πιο περίεργο. Αν θυμάστε, το follow του turn tail μας παρήγαγε το EOF και την άνω κάτω τελεία. Που αυτά μας εμφανίστηκαν λόγω της κενής παραγωγής. Άρα εδώ τυπικά θα γράφαμε ότι ακολουθούμε την τρίτη παραγωγή. Δηλαδή, αυτό στο parser, το ότι ακολουθώ την κοινή παραγωγή, μεταφράζεται κατά κάποιο τρόπο ότι δεν θα κάνω τίποτα, δεν θα καταναλώσω την είσοδο και απλά κατά κάποιο τρόπο θα επιστρέψω. Είναι καθόλου σαφές αυτό? Τώρα λοιπόν φτιάξαμε ένα πίνακα που μας λέει... Ωραία. Όχι τόσο. Τα σύνολα first plus συμπληρώνουν τον πίνακα. Αυτό με το 3. Λοιπόν, επειδή εδώ έχουμε την κοινή παραγωγή, κάποιες φορές χρειάζεται, προφανώς, για να παράξουμε, για να αναγνωρίζουμε όλες τις συμβολές της γλώσσας, κάποιες φορές πρέπει να παίρνουμε και την κοινή παραγωγή. Πότε παίρνουμε την κοινή παραγωγή?
πρακτικά κοιτάμε η καινή παραγωγή ποια σύμβολα μας έδωσε. Δηλαδή, όταν είμαι σε turn tail, αν δω ερωτηματικό, ξέρω σίγουρα ότι είμαι εδώ. Αλλά πώς μπορώ να ξέρω ότι πρέπει να ακολουθήσω την καινή παραγωγή? Για να ξέρω ότι πρέπει να πάρω την καινή παραγωγή, πρέπει να δω τι μπορεί να είναι, κοιτώντας το follow, τέλος πάντων. Δηλαδή, το κομμάτι του first plus που αντιστοιχεί στο ε, είναι αυτό το follow του turn tail. Άρα, ότι άμα δω κάτι που είναι στο follow του turn tail, τότε πρέπει να παίρνω την καινή παραγωγή. Πρακτικά, εντάξει. Δεν ξέρω αν το λέω πολύ σαφώς, αλλά... Ναι, αυτό που γράφει ο Andrew Papp. Αυτό πρακτικά. Σωστά. Αυτό που γράφει ο Andrew Papp. Αυτός είναι ο λόγος πρακτικά. Ωραία. Τα first plus και τα follow βοηθάνε για τον πίνακα. Ναι. Αλλά το πίνακα μπορείτε να τον έχετε και στο μυαλό σας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή μπορείτε απλά να παίρνετε ένα τα σύμβολα και να αποφασίζετε σε τι κατάσταση είστε. Αν πρέπει να πετάξετε error ή αν αναγνωρίσετε κάποια παραγωγή που πρέπει να ακολουθηθεί. Ο πίνακας προαιρετικός είναι. Άμα θέλετε μπορείτε και να μην τον κάνετε. Ωραία. Ας μην χάσουμε άλλο χρόνο με αυτό τώρα. Λοιπόν, ας αλλάξω το share screen τώρα. Να πάμε... Δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε χαλάσει και πόση ώρα έχουμε ακόμα. Κύριε Σμαραγδάκη... Έχουμε μισή ώρα ακόμα. Ναι. Νομίζω ότι αν καλυφθήκαμε... θες να κάνεις για το recursive descent, να δείξεις κάποια παραδείγματα. Ναι, ναι, απλά δεν ξέρω πόση ώρα μπορώ να χαλάσω ακόμη. Μπορούμε να το γράψουμε. Συνεχίζουμε όσο θέλουμε, έτσι κι αλλιώς το δεύτερο τμήμα της άσκησης, η συγγραφή γραμματικής δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Βέβαια, πρέπει κάπου να μιλήσουμε για τα εργαλεία, για το Java Cup και τον JFlex. Θα μιλήσει ο Σύφης για αυτά? Δεν τον βλέπω σε κάμερα. Ναι, θα μιλήσω εγώ. Ωραία. Θες να ανοίξεις την κάμερα, να φαίνεσαι κι εσύ? Ναι. Εγώ να συνεχίσω να γράψουμε τον Barser ή όχι? Τα έχεις κάπου έτοιμα? Το έχω και έτοιμο. Μπορούμε και να το γράψουμε και τώρα. Δεν ξέρω. Να δείξουμε το έτοιμο. Γιατί έχουμε δει παραδείγματα. Ωραία, ωραία. Κάποιος που ρωτάει, το chat δυστυχώς στο Zoom δεν μπορεί να καταγραφεί στο recording. Από ό,τι ξέρω, μπορώ να το βάλω ξεχωριστά κάπου, το κείμενο από το chat, αλλά δεν καταγράφει στο recording και όπως είδαμε γενικά το recording με το Zoom έχει κάποια ζητηματάκια. Δηλαδή και σήμερα δεν ξέρω πώς θα φανούν οι εικόνες από την κάμερα πάνω στα slides πιθανόν. Γιατί δεν είναι η εικόνα που βλέπω εγώ. Φαίνεται αυτό που κάνω share. Βλέπετε το idea. Ωραία. Λοιπόν, τώρα στο υλικό υπάρχουν όλα αυτά που είπαμε. Υπάρχει ένα σχηματισμό γραμματικής. Και αυτός, να, ο πίνακας που φτιάξαμε. Ωραία, λοιπόν. Να σας δείξω τώρα πώς περίπου θα είναι ο parser που θα καταλήξετε να φτιάξετε. Αρχικά έχουμε μια κλάση, την parse error, απλά για να έχουμε ένα δικό μας μήνυμα για exception. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Το είδαμε και στο φροντιστήριο για Java πώς φτιάχνουμε δικά μας exception. Λοιπόν, ας δούμε κατευθείαν τον evaluator. Λοιπόν, ο evaluator έχει δύο πεδία. Θα σας χρειαστούν. Αυτός ο κώδικας υπάρχει ίδιος σχεδόν στο υλικό. Άμα πάτε στο υλικό grammar and parser example, θα το βρείτε ακριβώς αυτό σχεδόν. Ωραία, λοιπόν, ο evaluator δεν διακρίνεται τα γράμματα. Λοιπόν, ας προσπαθήσω να το μεγαλώσω. Καλύτερα τώρα, τα γράμματα. Ωραία. Λοιπόν, ο evaluator έχει δύο, η κλάση έχει δύο data members. Το input stream που θα σας φανεί χρήσιμο για να διαβάζετε εύκολα την είσοδο και το look ahead.
η γραμματική μας είναι LLN, άρα θα χρειαστούμε ένα χαρακτήρα Lookahead. Οπότε απλά έχουμε ένα int, ας πούμε, Lookahead. Ωραία. Ο constructor απλά, άμα δείτε στη main, του δίνουμε το system in, το input stream. Οπότε κάνουμε αυτό εδώ. Και ο στόχος μας είναι κάθε φορά να... Το Lookahead να μας λέει ποιος είναι ο επόμενος χαρακτήρας. Τον επόμενο χαρακτήρα από το stream τον παίρνουμε με το read. Οπότε αρχικά το Lookahead το αρχικοποιούμε στο πρώτο αποτέλεσμα που θα μας δώσει το read. Σαφές. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα έχουμε δύο συναρτήσεις, ας πούμε, utility που θα μας βοηθήσουν. Η μία είναι η consume και η άλλη είναι η eval digit. Η consume κάνει το εξής. Τις λέμε κατανάλωσε αυτό το σύμβολο, ας πούμε κατανάλωσε ερωτηματικό. Και κοιτάει, το Lookahead είναι ίδιο με αυτό που μου λέει να καταναλώσω. Αν όχι, τότε έχω parse error. Δηλαδή, αν του πω κατανάλωσε ερωτηματικό και μπροστά του έχει κάτι άλλο, προφανώς έχω κάνει κάποιο λάθος, έχω περιμένει κάτι λάθος, είμαι σε λάθος κατάσταση, άρα πρέπει να συμβεί error. Αλλιώς, το καταναλώνει πρακτικά παίρνοντας τον επόμενο χαρακτήρα από το stream. Οπότε το Lookahead, μόλις βγω από αυτή τη συνάρτηση, θα έχει πάρει τον επόμενο χαρακτήρα της εισόδου. Σαφές. Okay. Ένα ναι βλέπω, δύο ναι, εντάξει. Ωραία. Και αυτό που κάνει η eval digit, εντάξει, το ξέρουμε όλοι από τη C. Παίρνει ένα ψηφίο, το χαρακτήρα ASCII ενός, τον κωδικό ASCII ενός ψηφίου. Και αν αφαιρέσω τον κωδικό του 0, προφανώς μου γυρνάει το ψηφίο σε ακέραιο. Δηλαδή, αν εδώ ήταν ο κωδικός του 0, ο κωδικός του 0 μείον τον κωδικό του 0 κάνει 0. Και αντίστοιχα ανεβαίνει 1, 2, 3 μέχρι το 9. Λοιπόν, τώρα ας δούμε το βασικό κομμάτι. Το βασικό κομμάτι είναι ότι έχουμε μία ρουτίνα για κάθε μη τερματικό σύμβολο. Έτσι όπως μετασχημάτισα τη γραμματική, είχαμε δύο μη τερματικά, το turn και το turn tail. Άρα έχω δύο ρουτίνες. Τώρα, κάτι άλλο. Αυτό που βλέπετε εδώ δεν είναι μόνο parser, είναι και evaluator. Δηλαδή, θα υπολογίσει και το αποτέλεσμα της έκφρασης. Ο parser μπορεί να αρκεστεί στο να μας πει αν ανήκει στη γλώσσα μας, ας πούμε, στη γραμματική η είσοδος. Δηλαδή, ο parser απλά αρκεί να μας απαντήσει false ή true. Μάλλον, ή να μας πει true ή να πετάξει κάποιο error. Αυτό που βλέπουμε εδώ τώρα κάνει και evaluate την έκφραση. Νομίζω στο υλικό υπάρχει και ο parser σκέτος. Λοιπόν, οπότε, τώρα με βάση τον πίνακα, εδώ πέρα, είναι πολύ εύκολο να γράψουμε τις ρουτίνες. Πώς? Λοιπόν, στο turn, τι πρέπει να κάνω στο turn? Πρέπει, από ό,τι βλέπουμε, είναι όλα error, εκτός από όταν έχω ψηφία. Σωστά? Άρα, αν το Lookahead δεν είναι νούμερο, αυτή η συνθήκη μας λέει πότε δεν είναι ψηφίο. Αν δεν είναι ψηφίο, σίγουρα είμαι σε κατάσταση λάθους. Αυτή η συνθήκη πιάνει όλα τα υπόλοιπα που πετάνε error και ό,τι πιθανώς μπορεί να... Ας πούμε, άμα γράψω α, θα το πιάσει. Σαφές. Αν περάσει αυτός ο έλεγχος, σημαίνει ότι έχω ψηφίο. Αν έχω ψηφίο, το κάνω evaluate με την συνάρτηση που είδαμε, την eval digit. Το κάνω consume, το ψηφίο, γιατί είμαι σε αυτή την παραγωγή. Δηλαδή, βρίσκω ποιο ψηφίο είναι, ας πούμε ότι είναι το 0-1-2, οποιοδήποτε. Και μετά πρέπει να καλέσω, επειδή αναγνώρισα ότι είμαι σε αυτή την παραγωγή, πρέπει να καλέσω το turn tail. Πρέπει να αναγνωριστεί ένα turn tail. Δηλαδή, οι δύο μέθοδοι αυτές δουλεύουν αναδρομικά μεταξύ τους. Ωραία, αντίστοιχα το turn tail, το πώς μεταφράζεται ο κώδικας αυτός από τον πίνακα, πάλι είναι σχετικά εύκολο. Λοιπόν, λέει, αν το Lookahead είναι ερωτηματικό. Αν το Lookahead είναι ερωτηματικό, κοιτάμε τον πίνακα, τι κάνω αν το Lookahead είναι ερωτηματικό. Είμαι σε αυτή την παραγωγή, άρα πρέπει να έχω ερωτηματικό, μετά ένα turn, μετά μια ανωκάτω τελεία και μετά άλλο ένα turn. Οπότε, αν δω ερωτηματικό, κάνω consume το ερωτηματικό, καταναλώνω την είσοδο. Αυτό αν το ξεχάσετε θα σας δημιουργήσει προβλήματα, γιατί αν μετά καλούσα τη ρουτίνα για να αναγνωρίσει ένα turn χωρίς να έχω καταναλώσει το ερωτηματικό, θα έβλεπε το ερωτηματικό και θα πέταγε error αυτό. Οπότε, αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος να σας συμβεί parse error, ακόμα και αν νομίζετε ότι έχετε γράψει σωστά. Οπότε, προσέξτε να μην ξεχνάτε πότε καταναλώνω την είσοδο. Ωραία. Άρα, είμαστε σε αυτή την παραγωγή, καταναλώνω το ερωτηματικό.
το πρώτο term το λέω then part. Καταναλώνω την ανακατοτελεία αφού αναγνωριστεί αυτό. Αναγνωρίζεται προφανώς καλώντας αναδρομικά το term. Αυτό που λέγαμε δηλαδή. Εδώ τώρα γίνεται κάτι περίεργο. Καλεί αναδρομικά ο ένας τον άλλον. Αλλά από τα base case αυτό θα λυθεί. Δηλαδή τερματίζει. Δεν είναι άπειρο. Ωραία. Και επειδή είπαμε ότι είναι evaluator, στο τέλος κάνουμε αυτό εδώ. Δηλαδή, αφού έχω αναγνωρίσει όλη αυτή την παραγωγή, ας την αντικαταστήσω και με την τιμή της. Λοιπόν, ωραία. Κάτι που θα σας φανεί χρήσιμο είναι ότι για να αποτιμήσω κάτι, μπορεί να χρειάζομαι κάτι το οποίο αποτιμήθηκε σε προηγούμενη, ας πούμε, σε άλλη μέθοδο. Π.χ. εδώ για να αποτιμήσω αυτό εδώ, χρειάζομαι το condition. Δηλαδή χρειάζομαι το πρώτο κομματάκι, αυτό που είναι πριν το ερωτηματικό. Αυτό μπορώ να το πετύχω βάζοντας τη μέθοδό μου να παίρνει όρισμα. Τώρα αυτό θα σας χρειαστεί σίγουρα στο κομπιουτεράκι. Ας πούμε για να κάνετε πρόσθεση, αφού μετασχηματίσετε τη γραμματική σας, για να κάνετε παραδείγματος χάρη πρόσθεση, θα σας εμφανίζεται το αριστερό κομμάτι και μετά θα καλείτε μια μέθοδο που θα αναγνωρίζει το συν και το δεξί κομμάτι. Άρα σε αυτή τη μέθοδο πρέπει να σας δίνετε το αριστερό κομμάτι, ώστε τελικά όταν αναγνωρίσει και όλο το υπόλοιπο να μπορείς να το προσθέσετε μετά. Οπότε αυτό που γίνεται εδώ είναι ότι η συνθήκη περνάει με όρισμα προς το turn tail. Και αφού αναγνωρίσω τα δύο άλλα κομμάτια, μπορώ να, με αυτή την έκφραση να το κάνω evaluate. Που αντιστοιχεί σε αυτήν εδώ την παραγωγή. Το evaluate τι ακριβώς κάνει. Πρακτικά δώσαμε σημασιολογία στην έκφραση. Είπαμε ότι το 0 είναι false και όλα τα υπόλοιπα είναι true. Και ο evaluator θέλουμε τελικά από μια περίπλοκη έκφραση να μας γυρίσει μια τιμή. Δηλαδή ο evaluator θα μας πει ένα, ας πούμε, τελικά. Θα το τρέξω μετά να δεις. Θα καταλήξει τελικά να μας δώσει μια τιμή. Όπως στο κομπιουτεράκι του γράφουμε μια περίπλοκη έκφραση και καταλήγει να μας πει ένα νούμερο, ας πούμε 1000. Λοιπόν, τώρα για τις άλλες δύο... Ωραία, αυτή είναι μία περίπτωση, το ερωτηματικό. Τώρα αυτό το περίεργο με το νούμερο 3 που ήταν η καινή παραγωγή. Άμα βλέπω άνω κάτω τελεία ή EOF, το αναγνωρίζετε έτσι. Βέβαια, άμα πατάτε Enter, μπορεί να σας εμφανιστεί και αυτό. Οπότε για ασφάλεια, μπορείτε το EOF να θεωρήσετε ότι είναι και τα δύο αυτά. Ή ότι θα είναι το New Line, το τέλος γραμμής, επειδή θα γράψετε κάτι και θα πατήσετε Enter, ή ότι θα είναι το μείον 1 που θα το επιστρέψει η read όταν τελειώσει, ας πούμε, το stream, όταν δεν υπάρχει άλλος χαρακτήρας. Σε αυτή την περίπτωση, το ότι έχω καινή παραγωγή μεταφράζεται στο εξής, ότι απλά επιστρέφω αυτό που μου περάστηκε ως όρισμα. Αυτό διαστητικά σημαίνει ότι αυτό που μου περάστηκε ως όρισμα δεν ήταν τελικά cond, δηλαδή δεν θα συμμετέχει σε μια περίπλοκη έκφραση με ερωτηματικό, και είναι απλά αυτή η τιμή. Αυτό σημαίνει. Τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να το εξηγήσω και τέλειο αυτό. Το ότι έχω έψιλον παραγωγή, πάντως, σημαίνει ότι δεν κάνω consume τίποτα και απλά επιστρέφω, ας πούμε, αυτό που μου πέρασαν. Αλλιώς, αν δεν είμαι σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις, πάλι πετάω λάθος. Και πρακτικά αυτό είναι όλο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν τα εξήγησα όλα τέλεια. Είχα σκοπό να το γράφω μαζί, αλλά θα μας έπαιρνε πολύ χρόνο, οπότε... Εντάξει, μπορείτε να το ξαναδείτε κι εσείς. Ας το τρέξω και μία φορά να δείτε πώς τρέχει. Και στη main τώρα δεν κάνουμε κάτι. Απλά φτιάχνουμε έναν evaluator, του περνάμε το system in και απλά καλούμε την κορυφαία παραγωγή. Εντάξει, τυπικά, άμα θέλετε, μπορείτε να εμφανίσετε κι άλλη μία μέθοδο, να έχετε κάτι, ας πούμε, σαν goal. Να βάλετε άλλη μία παραγωγή στη γραμματική σας, ας πούμε, ότι το goal δίνει turn. Αλλά και αυτό είναι ok. Τώρα, στο κομπιουτεράκι, εντάξει, μπορεί να σας χρειαστεί να βάλετε μια κορυφαία παραγωγή, αλλά νομίζω ότι τυπικό είναι. Δηλαδή, αν απλά καλέσετε το expression, ας πούμε, στο κομπιουτεράκι, νομίζω ότι πάλι θα είναι ok. Ωραία, στο τρέξω να δείτε κιόλας. Λοιπόν, του βάζω αυτό, ας πούμε. Τώρα, είναι πράσινα τα γράμματα, δεν ξέρω αν φαίνονται. Και κακώς έβαλα κενό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κώδικά σας με αλλαγές.
Δεν ξέρω. Ας πει ο κύριος Μαραγδάκης, τώρα ο κώδικας είναι στο υλικό. Νομίζω... Δεν ξέρω. Ναι, φυσικά. Απλά είναι αυτή καλή αφορμή να πούμε ότι γενικά στο μάθημα ό,τι υποβάλλεται σαν άσκηση περνάει από MOS, που είναι σύστημα για ανείχνευση ομοιότητας, σε σχέση και με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε, ό,τι χρησιμοποιήσετε από το ίντερνετ, να ξέρετε ότι έχουμε συντριπτική πιθανότητα τελικά να το δούμε. Πράγματα που είναι στο υλικό είναι OK. Πράγματα που θα βρείτε εσείς τυχαία στο ίντερνετ, μάλλον τα έχουν βρει κι άλλοι, αν όχι από φέτος, από τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε θα χτυπήσουν. Και επειδή κάθε χρόνο έχουμε στις κακές περιπτώσεις πάνω από 15, στις καλές περιπτώσεις καμιά πεντάδα, δεκάδα άτομα που έχουν πρόβλημα με αυτό, ό,τι είναι στο υλικό είναι μια χαρά. Ό,τι είναι από το ίντερνετ και είναι άσχετο με το πνεύμα της άσκησης, κάποια βιβλιοθήκη για exceptions, για error reporting, οτιδήποτε. Αν έχετε αμφιβολία, ρωτήστε το πιάτσα. Αλλιώς, αν το χρησιμοποιήσετε, attribution. Το πήρα από εκεί. Ώστε όταν χτυπήσει, να δούμε στο σχόλιο απευθείας αυτό. Άμα χρησιμοποιήσετε δικιά σας άσκηση, προφανώς στις δεκάδες από ομοιότητες που θα κοιτάξουμε, θα φανεί ότι είναι δικιά σας, δεν θα την κοιτάξουμε καν. Αν είναι κάποιο άλλο όμως το θέμα, είναι θέμα. Αν είναι κάποιο άλλο από πέρυσι. Δικιά σας, μπορεί να μια δικιά σας περσινή, όσο θέλετε. Αρκεί φυσικά η δικιά σας περσινή να μην είχε κοπεί λόγω ομοιότητας με άλλη περσινή, προπέρσινη κλπ. Αλλά ναι, φυσικά, οτιδήποτε είναι μέσα στο υλικό, πάρτε το, χρησιμοποιήστε το με όποιο τρόπο θέλετε. Ερώτηση πάνω εκεί, κάτι? Όχι. Όχι, όχι. Το ternary operator είναι απλά ένα πολύ απλό παραδειγματάκι ενός interpreter, όπως έχετε και εσείς στο πρώτο μέρος εργασίας, πώς τον υλοποιούμε από την αρχή με first και follow, βγάζοντας τα ευαυξημένα first και γράφοντας αναδρομικές συναρτήσεις, έτσι ώστε να έχετε και κάποιο σκελετό για να το μάθετε. Και νομίζω αν τρέξεις άλλη μία έκφραση, ότι είναι καλό να το σταματήσουμε, να δούμε και λίγο για Java Cup. Φαίνεται η έξοδος. Είναι, τώρα είναι μικρά ίσως, αλλά... Αν το μεγαλώσεις λιγάκι. Όχι, άστο, φαίνεται, καλά είναι. Φαίνεται, οκ. Σχετικά, ναι. Εντάξει. Και άμα βάλω και, ας πούμε, κάτι πιο περίπλοκο. Κάτι βασικό. Άμα μόλις το white space γενικά παίζει ρόλο. Δηλαδή, άμα έβαζα αυτό, επειδή δεν έχω ειδικό χειρισμό για το white space, θα το πάρει σαν look ahead και θα μου βγάλει λάθος. Μου βγάλε parse error τώρα, επειδή έγραψα την έκφρασή μου με κενά. Οπότε έτσι όπως έχω γράψει τον parser τώρα, δεν αγνοεί τα κενά. Δηλαδή είναι significant και τα κενά. Οπότε τις εκφράσεις και στο κομπιουτεράκι αντίστοιχα να προσέχετε. Δηλαδή, άμα δεν κάνετε ειδικό χειρισμό για να αγνοείτε το white space, θα πρέπει τις εκφράσεις σας να τις γράφετε κολλητά. Δηλαδή πρέπει να γραφτεί έτσι, κολλητό. Και ο evaluator σημαίνει ότι τελικά μου γύρισε μια τιμή, δηλαδή μου το αποτίμησε. Ένας απλός parser θα μου λέει απλά ότι OK, περνάει. Ας γράψω και κάτι πιο περίπλοκο. Ας γράψω αυτό. Ωραία, αυτό γυρνάει 2 γιατί. Γιατί είναι false, άρα θα πάει στο δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι σύνθετη έκφραση. Η συνθήκη είναι true, άρα γυρνάει το πρώτο του κομμάτι, άρα είναι το 2. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται και κατά πόσο είναι σαφές αυτό. Δεν ξέρω, είναι και λίγο περίεργο αυτό το ternary, άμα δεν το έχετε ξαναδεί. Δηλαδή το πώς γίνονται evaluate σύνθετες εκφράσεις είναι λίγο σύνθετο. Αλλά τέλος πάντων, γενικά αυτά. Εντάξει. Νομίζω ας σταματήσω εδώ για να έφαγα όλο το χρόνο του ΣΥΦ. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Αναλαμβάνει ο ΣΥΦΙΣ. Αν κάποιος σκεφτεί κάποια καλή τεχνική ώστε να μπορώ να καταγράφω και το chat και τα πάντα, αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί εδώ με το Zoom πρέπει να καταγράψω πράγματα τα οποία δεν τα βλέπω εγώ στη βασική μου οθόνη. Οπότε δεν νομίζω ότι τελικά το chat θα το έχουμε μαζί με το βίντεο. Αυτό είναι από τα πλεονεκτήματα του YouTube, ότι έχει πολύ καλό integration με το chat, τα οποία τα βγάζει δίπλα στο βίντεο από μόνο του.
Ναι, μπορεί να γίνεται screen recording, αλλά έχω ήδη μια οθόνη Full HD την οποία κάνω record και πρέπει αντίστοιχα να κάνει record και κάτι άλλο, το οποίο πώς θα μπει στο ίδιο βίντεο χωρίς να μικρύνει αυτή η οθόνη σε βαθμό που δεν φαίνεται. Δεν είναι το πρόβλημα τεχνολογίας το τι θα πάρω για να κάνω screen capture. Έχω το OBS Studio. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ήδη δείχνω μια ολόκληρη οθόνη που ίσα-ίσα μπορείτε να τη δείτε που έχει τις διαφάνειές μου και τον πίνακά μου. Άντε να χωρέσω και εκεί πέρα και μια μικρή εικονίτσα δικιά μου. Το chat, σαν ξεχωριστό παράθυρο, για να μπορεί κάποιος να το μικραίνει όποτε θέλει, να το μεγαλώνει όποτε θέλει, να το βλέπει, είναι ένα δεύτερο βίντεο εντελώς ανεξάρτητο. Δεν μπορεί να καταγραφεί εύκολα και να τα βάλω και τα δύο σε ένα βίντεο να τα ανεβάσω στο YouTube. Αυτό εννοώ. Αλλά δεν είναι η ερώτηση αυτή. Όποιος θέλει μπορεί να μου γράψει για λύσεις. Αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει ο Σίφης όσο προλάβουν να μας πει λιγάκι και για το δεύτερο μέρος, για τα εργαλεία. Ωραία. Για και από μένα. Βλέπετε την οθόνη μου. Ναι. Όχι. Ναι. Ωραία. Όπως είπαμε, αυτά που κάναμε σήμερα βρίσκονται στο tutorial σε σελίδα του μαθήματος. Ωραία. Και τώρα, ας μιλήσουμε λίγο για τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε στην εργασία μας. Ωραία. Οι διαφάνειες βρίσκονται και αυτές στο υλικό που σας έδειξα μόλις. Ωραία. Για να γίνει η ζωή μας πιο εύκολη όταν πρέπει να φτιάξουμε ένα πάρθυρο και μια γλώσσα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Scanner Generators και Parser Generators. Τώρα για την εργασία που θα έχουμε για αυτή τη γλώσσα με τα String Expressions, υπάρχουν το JFlex και το JavaCup, τα οποία είναι δύο εργαλεία που έχουμε στήσει δύο παραδείγματα πάνω σε αυτά και προτείνουμε να πάρετε την εργασία, να πάρετε αυτά τα παραδείγματα και να χτίσετε την εργασία πάνω σε αυτά τα παραδείγματα. Ωραία. Τώρα, okay, δεν γράφει κάποιος κάτι γι' αυτό. Οπότε, λίγο γρήγορα να πω για το JFlex. Η μορφή των αρχείων JFlex, τα οποία είναι, αν πάμε εδώ στα παραδείγματα, είναι το αρχείο scanner.flex, που είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι κάπως έτσι. Έχει αρχικά ένα κομμάτι user code, το οποίο αντιγράφεται ατόφιο στην αρχή του αρχείου Java, που είναι το αρχείο scanner.java που θα παραχθεί. Μετά αυτά τα 2% σύμβολα. Ένα σύνολο από options και declarations και μετά τους λεξικούς κανόνες μας. Ωραία. Τώρα, όπως είπαμε, αυτός ο user code αντιγράφεται ατόφιος. Ένα import θα χρειαστεί να έχετε. Είναι έτοιμο τα παραδείγματά μας, δεν χρειάζεται να βάλετε κάτι άλλο. Τώρα, τα options και declarations που έχουμε μπορούμε να τα δούμε λίγο. Το πιο σημαντικά είναι τα macros, τα οποία θα χρειαστεί να ορίσετε, τα οποία είναι regular expression, που κάνουμε κάποιες δουλειές που θα δούμε ποιες θα είναι. Ωραία, και ένα σύνολο states, με τα οποία δεν θα χρειαστεί να ασχοληθείτε ιδιαίτερα, και άλλα options, τα οποία θα τα δούμε, δεν πιστεύω ότι θα σας ορίσουν. Ωραία, γενικότερα, εδώ πέρα, το JFlex, υπάρχει το manual του JFlex στο σελίδα jflex.de. Δεν θα δούμε σε βάθος κάτι από εδώ πέρα, απλά οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε, γράφετε στο πιάτσα, μπορείτε να βρείτε και από εδώ, έχει υπεραναλυτικά πολλά πράγματα για το πώς δουλεύει. Δηλαδή σε βάθος το οποίο δεν θα χρειαστεί να μπείτε μάλλον. Και τώρα, ωραία, έχουμε δύο παραδείγματα στο υλικό που σας δίνουμε. Αυτά τα δύο παραδείγματα είναι δύο parser για calculators, ο πρώτος παίρνει εκφράσεις κανονικά και ο δεύτερος παίρνει εκφράσεις
που είναι οι αριθμοί wrapped σε string, οπότε κάνει identify τα string μέσα από αυτάκια και προχωράμε. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα, όχι, εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Είναι αρκετά μεγάλα τα γράμματα, βλέπετε. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα. Στα αριστερά βρίσκεται ο scanner, το αρχείο scanner.flex και στα δεξιά το αρχείο parser.cap, το οποίο θα δούμε αργότερα πώς λειτουργεί. Ωραία. Τώρα, όπως βλέπουμε, το user code segment απλά έχει αυτό το import του Java Cap Runtime. Ωραία. Αρχικά, αυτά τα δύο, το JFlex και το Java Cap, τα προγράμματα που θα χρησιμοποιήσουμε, είναι φτιαγμένα ώστε να χρησιμοποιούνται εύκολα μαζί. Οπότε, όπως βλέπουμε εδώ στη γραμμή 23, υπάρχει η επιλογή Cap που δημιουργεί το απαραίτητο interfacing μεταξύ JFlex και Java Cap. Ωραία. Εδώ ορίζουμε. Ο scanner, βλέπω την ερώτηση που γράφει ο συναδελφός σας, ποια είναι η διαφορά scanner και parser. Ο scanner παίρνει το κείμενο και ανάλογα με το specification που του έχουμε δώσει εμείς, αναγνωρίζει τα σύμβολα τα οποία θα δώσει στον parser ή πετάει κάποιο error άμα δει κάτι το οποίο δεν μπορεί να αναγνωρίσει μέσα στο κείμενο. Και μετά ο parser, παίρνοντας αυτά τα σύμβολα τα οποία ο scanner είναι ο Lexer, ναι. Αυτό. Και μετά ο parser βάζει τη γραμματική που του έχουμε δώσει και τον τρόπο που του δίνουμε εμείς να χειριστεί τη γραμματική, κάνει parser αυτό. Λοιπόν. Ωραία. Εδώ επίσης ορίζεται το όνομα της κλάσης του scanner που θα παραχθεί, γιατί το JFlex. Συγγνώμη, ρε bug, δεν καταλαβαίνω. Δημιουργεί, παράγει ένα αρχείο Java. Ωραία. Τα εργαλεία αυτά παράγουν ένα εργαλείο, το εργαλείο Flex, παίρνοντας ένα specification, παράγει ένα εργαλείο scanner.java, το οποίο υλοποιεί τον scanner μας για το specification το οποίο του δίνουμε. Μετά αντίστοιχα αυτό το εργαλείο, το παραγόμενο, το χρησιμοποιεί ο parser, ο οποίος αντίστοιχα παράγεται από το εργαλείο cap βάσει του specification της γραμματικής που του δίνουμε εμείς. Και αυτά, δηλαδή αυτό που κάνω parsing με συγκεκριμένο τρόπο θα το δούμε σε λίγο πώς ακριβώς παίζει. Τώρα δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Άμα μπορεί να βοηθήσει και ο κ. Μαραδάκης, αν υπάρχει κάτι το οποίο όχι ιδιαίτερα. Οκ. Okay. Εντάξει, έχουμε ένα λεκτικό αναλυτή και ένα συντακτικό αναλυτή. Ένα Lexer scanner και ένα parser. Αυτά δημιουργούνται με διαφορετικά εργαλεία. Ο Lexer Generator, ο Scanner Generator, ο JFlex, παίρνει κανονικές εκφράσεις, επαυξημένες με ό,τι άλλο θέλουμε και βγάζει τον Scanner. Και ο Java Cap είναι Parser Generator, παίρνει γραμματική και βγάζει τον Parser. Και αυτά τα δύο συνδυάζονται μεταξύ τους, με αυτά που εξηγεί ο Σύφης. Δεν είμαι σίγουρος. Υπάρχει και αυτός ο κώδικας, όλα αυτά τα παραδείγματα μπορείτε να τα δείτε. Απλά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δώσουμε μια ιδέα και τα κοιτάτε με την ησυχία σας και μας λέτε. Ναι, θα δούμε. Δεν έχει τελειώσει το φροντιστήριο. Ωραία. Τώρα, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του σκάνερ, δηλαδή τα σημεία που δεν χρειάζεται να πειράξετε, είναι αυτό που γράφει το import Java Cap Runtime. Δηλαδή, μπορείτε να βάλετε και κώδικα εκεί πέρα. Απλά δεν χρειάζεται να το κάνετε. Μετά, εδώ ορίζετε το όνομα της παραγόμενης κλάσης Java. Μετά κάποια άλλα, πώς το λένε,
κάποια άλλα option στα οποία δεν σας πολύ νοιάζει να τα πειράξετε. Εδώ, στις γραμμές 39 με 44, πάλι δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πειράξετε κάτι. Ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο δίνει ο λεκτικός αναλυτής στον parser τα τερματικά σύμβολα. Και θα δούμε εδώ πέρα ο κώδικα Java που γράφουμε ότι χρησιμοποιεί αυτές τις δύο μεθόδους. Ωραία, αρχικά υπάρχουν τα τερματικά σύμβολα τα οποία δεν έχουν κάποια τιμή, όπως εδώ πέρα το συν, το πλην, το επί κτλ. Τα οποία επιστρέφονται με τη χρήση της πρώτης μεθόδου. Και αυτά τα οποία έχουν τιμή, η οποία θα μπορούσε να είναι είτε κάποιο string, είτε κάποιο int ή οτιδήποτε, τα οποία τα επιστρέφουμε μαζί με την τιμή τους. Είναι σχετικά δύσκολα από τον τρόπο γραφής, δεν είναι μέχρι τον τρόπο εκτέλεσης. Θα βοήθησα. Ναι, τώρα ό,τι σας θα δούμε, άμα χρειάζεται έξτρα βοήθεια, το βλέπουμε. Δεν ξέρω, μπορεί να χρειάζεται να κάνουμε κάποιο φροντιστήριο. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο και κάτι το χρειαστείτε να πειράξετε στα αρχεία τα flex είναι τα macros. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, ορίζουμε ένα macro για line terminator, οποίο βασικά τα macros είναι regular expressions, οποίο ορίζει τους χαρακτήρες οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν γραμμή. Μετά, ένα μάκρο για white space, το οποίο χρησιμοποιεί το παραπάνω μάκρο για line terminator και έχει επίσης και κενό και tab και το F αυτό. Ωραία. Και συνεχίζοντας, υπάρχει και ένα μάκρο για ακεραίους αριθμούς, ένα regular expression, το οποίο το ορίζουν έτσι. Και θα δούμε αργότερα πώς αυτά χρησιμοποιούνται. Εσείς, το μάκρο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, να δημιουργήσετε, ναι, τα μάκρο είναι regular expressions. Και αυτό το οποίο εσείς θα πρέπει να πειράξετε είναι, επειδή στη γλώσσα μας, στη γλώσσα που θέλουμε να υλοποιήσουμε, υπάρχουν identifiers ως ονόματα μεθόδων. Νομίζω, όχι. Μισό λεπτάκι. Ναι, ως ονόματα είτε μεταλλητών είτε μεθόδων, υπάρχουν identifiers, οπότε εσείς πρέπει να φτιάξετε με τη χρήση macros κάποια regular expression τα οποία αναγνωρίζουν μεταβλητές, ονόματα μεταβλητών. Ωραία. Μετά πάμε πάλι εδώ πέρα. Επίσης, εδώ πέρα μπορείτε να ορίσετε και states του parser. Άμα θέλετε να καταλάβετε τι είναι τα states, είναι ένας τρόπος να περιορίσουν σε ποιες καταστάσεις το πότε μπορώ να διαβάσω ορισμένα σύμβολα. Πιστεύω ότι βάσει του δεύτερου παραδείγματος που θα δούμε σε λίγο, δεν θα χρειαστεί εσείς να μπείτε σε βάθος το τι σημαίνει state στο εργαλείο Flex. Απλά να αντιγράψετε λίγο κώδικα. Λοιπόν, το Flex και το CAP παράγουν κώδικα Java, τα οποία επικοινωνούν με κάποιο interface μεταξύ τους τα αρχεία Java τα οποία παράγονται από αυτά τα δύο εργαλεία. Και εσείς θα έχετε πέρα από αυτά και μία main. Τώρα, στον κώδικα που σας δίνουμε, όχι εδώ, μισό λεπτάκι, εδώ, μπορείτε να δείτε πώς περίπου, ωραία, εδώ είναι το, μισό λεπτό, ωραία, εδώ είναι exported το zip που βρίσκεται στο site. Λοιπόν, περιέχει δύο jar,
τη βιβλιοθήκη και το runtime Java Cup. Το JFlex πρέπει να το εγκαταστήσετε, είναι, δεν έχει κάποια δυσκολία, υπάρχει και στα Linux της σχολής. Ωραία. Τώρα, το... Εδώ πέρα, άμα τρέξουμε JFlex στο αρχείο scanner.flex, μας λέει ότι παράγει το αρχείο scanner.java. Μετά, αντίστοιχα, άμα τρέξουμε με βάση της εντολής, που δεν θυμάμαι ποια ακριβώς είναι, αυτή εδώ την εντολή για τον parser, παράγει κάποια άλλα αρχεία Java, τα οποία μετά τα κάνουμε compile. Ναι, και το τρέχουμε, με, θα δούμε τον τρόπο, υπάρχει αυτό το makefile, θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες μικρές αλλαγές για να παίξει όπως τις οποίες θα σας δείξω τώρα, σε λίγο. Λοιπόν, πάμε πίσω εδώ πέρα. Τώρα, εδώ επιστρέφουμε αυτά τα symbols, τα οποία θα τα ορίσουμε αργότερα. Οπότε, όταν βλέπουμε το sin, επιστρέφουμε το plus, όταν βλέπουμε το μείον, επιστρέφουμε minus κτλ. Όταν βλέπουμε ένα int literal, το οποίο γίνεται match βάσει αυτού του regular expression που ορίσαμε παραπάνω, επιστρέφουμε ένα symbol, το οποίο είναι number, το οποίο πάλι θα το ορίσουμε δίπλα, και παρσάρουμε το text που έχει ματσαριστεί με αυτό το μάκρο, με τη χρήση του constructor, του integer για το integer για Java. Ωραία. Τώρα να πάμε λίγο στο αρχείο cap, το οποίο πάλι βλέπουμε εδώ κάνει import το runtime του cap. Πάλι εδώ είναι ο κώδικας του parser. Βλέπουμε πώς κάνει interfacing με το αρχείο scanner, το οποίο βγάζει το εργαλείο Flex. Έπειτα, έχουμε μια σειρά τερματικών, τα οποία δεν έχουν τύπο. Άρα αυτά, για αυτά θα δημιουργηθούν τα αντίστοιχα symbols, τα οποία μπορούμε εμείς να κάνουμε... ωραία. Μισό λεπτάκι. Σύφη, όσο μπορείς, ας πούμε, στα 5 λεπτά να προσπαθούμε να το τελειώσουμε, όσο μπορείς σε ουσιαστικό επίπεδο, και μπορούμε τα υπόλοιπα να υποστηρίξουμε στο πιάτσα και να δουν μόνοι τους. Ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι τα δερματικά σύμβολα τα οποία επιστρέφει ο σκάνερ, τα οποία αυτά δεν έχουν τύπο, οπότε επιστρέφονται, όπως βλέπουμε εδώ στα αριστερά, plus, minus κτλ. Μετά, ένα terminal το οποίο είναι integer, το οποίο ονομάζεται number, και βλέπουμε πώς το επιστρέφουμε. Μετά, δύο μη τερματικά, το expression list που δεν έχει τύπο πάλι, και το expression το οποίο έχει integer, το οποίο είναι τα expressions αυτά, πώς το λένε, έχοντας πάρει τιμή. Λοιπόν, τώρα κάτι που θα χρειαστεί να κάνετε εδώ πέρα είναι να ορίσετε την προτεραιότητα και την προτεραιστικότητα των τελεστών των οποίων θα πρέπει να υλοποιήσετε. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι το συν και το πλην έχουν και τα δύο, βασικά τα πάντα έχουν αριστερή προτεραιστικότητα, έχουν τη χαμηλότερη προτεραιότητα. Μετά το times, το οποίο έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα, και το U-, αυτό το παράδειγμα είναι για το κομπιτεράκι. Αυτό το παράδειγμα είναι κομπιτεράκι, ναι. Είναι για το κομπιτεράκι. Τώρα,
Μετά, εδώ πέρα, οι κανόνες της γραμματικής μας ορίζουν τι είναι ένα expression list. Ένα expression list είναι ένα expression list ακολουθούμενο από ένα expression και το semicolon ή και το expression με semicolon. Οπότε αυτό είναι ένα δρομικό. Βλέπουμε ότι είναι όσα expression θέλουμε με semicolon μέχρι να φτάσουμε στο end of file. Απλά να σχολιάσω λίγο. Αυτό το παράδειγμα είναι για τα εργαλεία του δεύτερου μέρους της άσκησης που δείχνουν, που χρησιμοποιούν το κομπιουτεράκι του πρώτου μέρους της άσκησης σαν παράδειγμα. Αλλά η γραμματική δεν είναι λελένα, γιατί εδώ δεν τη γράφετε με το χέρι. Σας βγάζει τον parser αυτόματο εργαλείο. Οπότε εδώ η γραμματική αυτή βλέπετε ότι δεν είναι λελένα. Είναι αριστερά, αναδρομική. Δεν τις έχουμε κάνει κανένα μετασχηματισμό για προτεραιότητες. Απλά λέμε στο εργαλείο precedence plus ότι είναι μικρότερη από το, από το times. Οπότε είναι διαφορετική τεχνολογία για να παραχθεί parser για το πρώτο μέρος. Το πρώτο μέρος όμως εμείς σας ζητάμε να παράξετε parser με το χέρι για διαφορετική γραμματική η οποία έχει ήδη μετασχηματιστεί. Απλά το ίδιο πρόβλημα το χρησιμοποιεί ο Σύφης τώρα ως demo για το δεύτερο μέρος, για τα εργαλεία του δεύτερου μέρους της άσκησης, με τα οποία εσείς θα φτιάξετε μια άλλη γλώσσα. Σαφές. Το έγραψε και κάποιος. Ναι, το έγραψε ο Νίκος εδώ. Ωραία. Μήπως να δείξουμε λίγο παραγόμενο κώδικα και πώς καλείται, γιατί νομίζω ότι εδώ πέρα η δομή των αρχείων, των CAP και FLEX, okay, είναι απλά να πούμε ότι στα δεξιά αυτό που γράφουμε για κάθε παραγωγή, το οποίο χρησιμοποιεί αυτό, το πώς έχουμε ορίσει τη γραμματική μας στα αριστερά, είναι κώδικας Java. Οπότε είναι ο κώδικας που θα παράξει, που θα περιέχει ο parser όταν βλέπει expression list ακολουθούμενο από expression. Οπότε κάθε expression θα τυπώνει την τιμή του. Οπότε αντίστοιχα εδώ πέρα για κάθε είδος expression το οποίο θέλουμε να υποστηρίζει ο calculator μας, βλέπουμε ο αντίστοιχος κώδικας Java, εντάξει είναι πολύ εύκολο, ε1 συν ε2, μείον κτλ. Ωραία, βλέπουμε τώρα κάποια παραδείγματα. Ωραία. Πάμε εδώ, είμαστε το πρώτο παράδειγμα. Ένα από το calculator. Ωραία, να δούμε λίγο το makefile πάλι. Αρχικά καλύτερο το εργαλείο GFlex παράγει το εργαλείο, το αρχείο scanner.java. Έπειτα δίνουμε το parser.cap στο javacap. Και μετά από αυτό κάνουμε compile όλα τα αρχεία μας. Οπότε, άμα κάνουμε make εδώ πέρα, μπορούμε να το δούμε αυτό. Και μετά για να το τρέξουμε, παίρνει είσοδο από το standard input. Οπότε έχουμε το αρχείο input.txt, το οποίο μπορούμε να δούμε εδώ τι κάνει. Έχει αυτά τα expressions. Και μετά βλέπουμε ότι αυτά αποτιμούν τα expressions. Ωραία. Τώρα, αυτό που προτείνουμε είναι να χτίσετε πάνω σε αυτά τα δύο παραδείγματα που έχουμε. Κάποιες μικροαλλαγές που θα πρέπει να κάνετε είναι, επειδή άμα έχετε δει στην εκφώνηση, εμείς προτείνουμε η είσοδος να είναι από το standard input και η έξοδος από το standard output. Επειδή εμείς θέλουμε να βγάζουμε αρχεία Java, τα οποία εσείς πρέπει να κάνετε compile, πρέπει να μπορούν να γίνουν compile. Όταν κάνουμε execute, μπορούμε να προσθέσουμε αυτό το σύμβολο εδώ πέρα, πριν το execute, έτσι ώστε η γραμμή εδώ να μην τυπώνεται. Και αντίστοιχα, ο parser σας δεν πρέπει να, άμα τρέξει επιτυχώς, να μην τυπώνει τίποτα άλλο, πέρα από το πρόγραμμα Java το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί, το οποίο θα αντιστοιχίσει το input που δίνεται. Νομίζω ότι πήγαμε σε λίγο τεχνικό
κομμάτι, το οποίο είναι πολύ χρήσιμες συμβουλές, αλλά πρώτα απ' όλα, επειδή έχει χαθεί λίγο ο κόσμος, πρώτη προτεραιότητα είναι αυτή τη βδομάδα να ασχοληθείτε με τα εργαλεία, να γράψετε το πρώτο τμήμα της άσκησης που μπορείτε να το γράψετε άνετα και να ξεκινήσετε το δεύτερο, γιατί δεν είναι το πιο απλό. Το δεύτερο κομμάτι έχει να φτιάξετε έναν compiler, θα παράξετε κώδικα Java. Οπότε έχει μια πολυπλοκότητα. Οπότε ξεκινήστε νωρίς. Κάνε make και το second example που λέμε εσύ, ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο δεν error. Δεν βγάζει κάτι. Το έκανα μόλις make. Ναι. Άμα θες, στείλε στο πιάτσα τι error μπορεί να σου βγάζει. Και να το δούμε. Ναι. Ωραία. Τώρα κάποια γρήγορα κάποια πράγματα. Άμα θα ξανακάνω φροντιστήριο μόνο για το part 2, δεν ξέρω. Ας πει ο κ. Μαρδάκης, δεν νομίζω. Άμα χρειάζεται... δεν ξέρω, βασικά τι λέτε, κ. Μαρδάκη. Ρωτάνε μας. Δεν έχω πρόβλημα αν θέλουμε να συνεχίσουμε λίγο παραπάνω φροντιστήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Μια ώρα τη Δευτέρα, κάτι τέτοιο. Αλλά το θέμα είναι ότι... υπάρχουν αρκετά πράγματα και από εδώ και πέρα υπάρχουν πολύ, πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι οποίες δεν είναι όλες του ίδιου ενδιαφέροντος για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, τη βασική ιδέα θέλουμε να δούμε ότι υπάρχουν αυτά τα εργαλεία και μετά δεν έχουμε μπει στην ουσία της άσκησης. Ξεκινήστε να τη διαβάζετε και να δείτε εσείς πώς θα την υλοποιούσατε και μετά το βλέπουμε. Ωραία. Δεν είναι ένα χρηστήριο, θέλω να πω, για την ουσία της άσκησης θα τη συζητήσω και εγώ στο μάθημα τη Δευτέρα. Ωραία. Τώρα, κάτι που θα χρειαστείτε από το δεύτερο παράδειγμα, το οποίο δεν θα προλάβουμε να το δούμε, είναι αυτό εδώ πέρα, το ότι για να παρσάρετε τα string που είναι μέσα σε αυτάκια, θα χρειαστεί να ορίσετε ένα state και να τα παρσάρετε και να τα κάνετε return, όπως φαίνεται στο παράδειγμα. Κοιτάξτε το, θα είναι... Άμα ξαναγίνει φετιστή, μπορούμε να το ξαναδούμε κιόλας. Ωραία. Τώρα κάτι άλλο. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε γρήγορα. Γενικά, στην εκφώνησή μας, γιατί τη γραμματική που θέλουμε να... τη γλώσσα που θέλουμε να παρσάρετε, τέλος πάντων, και να παράξει την Java από αυτήν. Υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω σε αυτή. Κάτι που γενικά πρέπει να καταλάβετε είναι ότι τα πάντα σε αυτήν τη γλώσσα, ό,τι εμείς αναφέρουμε εδώ πέρα, δηλαδή το concatenation, το reverse, τα function calls και τα ifs, όλα αυτά είναι expressions. Που σημαίνει ότι μπορούν να δημιουργηθούν εσωτερικά expression με μεγάλη πολυπλοκότητα. Δηλαδή ότι μπορεί μια κλίση συνάρτησης να έχει μέσα στο όρισμα, που δέχεται ένα όρισμα, να έχει μέσα στο όρισμά της ένα if. Οπότε το if της Java δεν μας κάνει. Έχει κανείς κάποια ιδέα για το πώς θα μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο if, σαν αυτά που φαίνεται εδώ πέρα, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το if της Java? Σωστά, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ternary. Οπότε αυτό, αντίστοιχα και το reverse, πρέπει να είναι expression, οπότε πάλι υπάρχουν κάποιοι τρόποι να κάνετε reverse, θα πρέπει να βρείτε ποιος είναι ο κατάλληλος που μας κάνει για να μπορούν να δημιουργηθούν περίπλοκες εκφράσεις. Αυτό. Τώρα η προτεραιότητα, όπως είπαμε, το if έχει τη μικρότερη προτεραιότητα, το concatenation έχει μεγαλύτερη και το reverse έχει τη μεγαλύτερη από όλες, είναι σαν το u- που είχαμε στο προηγούμενο παράδειγμα, δηλαδή σαν το μείον κάτι. Τώρα υπάρχει κάτι άλλο,
κάποια ερώτηση πάνω στην εκφώνηση συγκεκριμένη. Ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε για σήμερα με αυτό. Θα ανεβάσω το βίντεο, ελπίζω, σύντομα. Θα προσπαθήσω να το ανεβάσω άμεσα στο YouTube. Είναι αρκετά μεγάλο. Για την υποβολή που είδα μια ερώτηση πριν, η πολιτική, και γράψτε και στο πιάτσα για να απαντήσουμε πάνω σε αυτό, η πολιτική για καθυστέρηση είναι μέχρι 5 μέρες καθυστέρηση επιτρέπονται με ποινή 5% ανά ημέρα. Οπότε υπάρχει μια προθεσμία. Αν τυχόν κάτι αστοχήσει και θέλετε μια-δύο μέρες παραπάνω, θα υπάρξει μια μικρή ποινή. Και αυτά έχουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε συνεχίζουμε και με το καλό θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Καλή επιτυχία. Αν υπάρχει περίπτωση προθεσμία να πάει πιο πίσω, θέλουμε να ζοριστείτε λιγάκι. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πάει πιο πίσω. Ας δούμε τι δυσκολία υπάρχει μέχρι τότε, αλλά γενικά η προθεσμία αυτή είναι μια ελαφρά γενίκευση άσκησης που αλλού έχω δει να τη δίνουν για μία εβδομάδα. Οπότε θεωρώ ότι εντάξει, υπάρχει μια πίεση χρόνου όταν την κάνετε τώρα σε δύο εβδομάδες, αλλά θέλουμε και αυτό το κριτήριο εδώ πέρα να ικανοποιηθεί, ότι θα δείξετε ότι μπορείτε να συνεχίσετε και ότι μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο μέσα στο χρόνο των 15 ημερών ή με μια ελάχιστη παράταση. Καλή συνέχεια. Γεια σας.